Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για το επόμενο δίωρο με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και απόψε στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 12 με 2 εδώ στο Κόντρα. Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ζάεφ, λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειλικρινής και πιστεύει ότι η λύση θα είναι κάτι θετικό για την Ελλάδα. Είναι ειλικρινής ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πιστεύει ότι η λύση στο ζήτημα της ονομασίας θα είναι καλή εξέλιξη για τη χώρα του, δηλώνει ο κύριος Ζόραν Ζάεφ, και πρόσθεσε ότι τα δυσκολότερα εμπόδια είναι η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και η εγγύηση ότι η λύση θα είναι οριστική και θα προστατεύει την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα των δύο πλευρών. Και τόνισε επίσης ο κύριος Ζάεφ ότι τα Σκόπια δεν έχουν αλυτρωτικές βλέψεις. Ο κύριος Κούλογλου, φίλες και φίλοι, αναφερόμενος στο σκάνδαλο Νοβάρτης, λέει ότι σχεδιάζουν δικαστικό πραξικόπημα, εκφράζει την ανησυχία του για την ύπαρξη σχεδίων ενός δικαστικού πραξικοπήματος στο σκάνδαλο Νοβάρτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει: Βλέπω την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να μένει αγέροχη και να μην υπερασπίζεται τους συναδέλφους της που δέχονται απειλές χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της χώρας, παρά μόνο στην περίπτωση των Δελαπόρτα Σαρτζετάκη το 1963, και ταυτόχρονα να επιμένει πως ίσως βάσει του προηγούμενου της υπόθεσης Χρυσής Αυγής να πρέπει η υπόθεση να φύγει από τα χέρια των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς. Σε αυτή την περίπτωση, λέει ο κ. Κούλογλου, θα έχουμε ένα καθαρό δικαστικό πραξικόπημα που θα βάλει τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτοί που το σχεδιάζουν και το μεθοδεύουν θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, λέει ο κ. Στέλιος Κούλογλου, σημειώνοντας πως η δυσφήμιση και η υπονόμευση της κυρίας του Λουπάκη, όπως και του συνόλου του δικαστικού σώματος, γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Πού ακούστηκε να μηνύει κανείς τον εισαγγελέα επειδή ερευνά την υπόθεσή του? Τι έπρεπε να κάνει τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν και οι καταθέσεις του FBI, να σταματήσει επειδή έπεσε πάνω στον κύριο Σαμαρά, διερωτήθηκε ο κύριος Κούλογλου. Ο κύριος Ντανιέλ Κονμπετίτ είναι ο πρώην επικεφαλής των Πράσινων στη Γαλλία, λέει ότι είναι τεράστιο το σκάνδαλο διαφθοράς της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Για μίζες της Νοβάρτης που αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ελλάδα, μιλάει ο πρώην επικεφαλής των Πρασίνων, γνωστός για την αποκάλυψη μεγάλων σκανδάλων, ο κύριος Κονμπετίτ. Έχει δώσει πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και λέει ότι πρέπει να ξέρουμε ότι στην Νοβάρτης είναι ειδική στη διαφθορά. Στην Νοβάρτης είναι ειδική στη διαφθορά. Ο κύριος Τούσκ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, λέει ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Συμμερίζεται τη θέση ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της Τουρκίας. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, αντικείμενο η τουρκική παρέμβαση στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Και η συνάντηση έγινε εν ώψη και της επίσημης ενημέρωσης του Προέδρου προς τους ομόλογούς του κατά την αυριανή, τη σημερινή δηλαδή, Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική πηγή, ο κύριος Τούσκ αντιλαμβάνεται τα δεδομένα και την κατάσταση και συμμερίζεται την άποψη πως θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Κατρούγκαλος λέει ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν ελληνικά αλληλευτικά, αλλά δεν αρκεί για να κάνουν γκρίζα μία περιοχή. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, δεν διαπραγματευόμαστε για τα δικά μας χωρικά ύδατα και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ζωές όλων στην περιοχή της Καλύμνου. Επεσήμανε επίσης ότι πράγματι οι Τούρκοι παρενοχλούν τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, αλλά όπως είπε, αυτό δεν αρκεί για να κάνουν γκρίζα μία περιοχή, λέει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κατρούγκαλος. Και επίσης τονίζει με έμφαση ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στην περιοχή των Ημείων. Και ο κ. Φορτσάκης, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, μας λέει ότι είναι θετική για την ελληνική οικονομία η αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντις. Έγινε χθες το βράδυ. Πολύ καλό νέο χαρακτηρίζει ο κύριος Φορτσάκης την αναβάθμιση της χώρας μας κατά 2 μονάδες από τον Νίκο Μούντις. Είναι η 3η αναβάθμιση, λέει, που έρχεται στη σειρά και δείχνει ότι τα μεγέθη στην Ελλάδα βελτιώνονται. Η ανακοίνωση αυτή είναι θετική για την ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ερώτημα που παραμένει και πρέπει να απαντήσουμε είναι πόσο κόσμος θα ωφεληθεί από αυτή τη βελτίωση που υπάρχει προς τα έξω. Γιατί άλλο είναι τα νούμερα που καταγράφονται κατά ψυχρό τρόπο και άλλο οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα νούμερα.
Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους μας. Είναι η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, η γνωστή δημοσιογράφος. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Παυλίδης, οικονομολόγος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα. Περάσατε μαραθώνιο χθες, Εντάξει. Στη Βουλή σας παρακολουθούσαμε. Ειδικά για αυτούς με τα ψηφολέχτες και φορευτική επιτροπή. Τι ώρα φύγατε το πρωί από εκεί? 6.30 ώρα. 6.30 το πρωί, μάλιστα. Και ήσασταν από τις 9. 9 η ώρα που ξεκίνησε. Ναι. Μάλιστα. Παραλίγο να συμπληρώσετε 24 ώρες. Έτσι. Παραλίγες ώρες. Γιώργος Γεωργαντάς, δικηγόρος, πρώην υφυπουργός και βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας από τον Κιλκίς. Κύριε Γεωργαντά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κώστας Πουλακίδας, πολιτικός συντάκτης της Αυγής και του Huffington Post. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εσείς στη Βουλή όλες αυτές τις ώρες. Τι να κάνουμε. Εργατόρες. Φαΐλος Κρανιδιώτης, ποινικολόγος και πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Κρανιδιώτη. Καλησπέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Νίκος Καλάκος, Γενικός Διευθυντής ΕΤΑΕ, Πενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχών. Κύριε Καλάκο, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ πολύ για την Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και Θανάση Λισογιάννης, ο συνάδελφός μας και συνεργάτης μας στην Κυριακάτικη Όντα Νιούς. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλια. Τι γίνεται, Θανάση? Γεγονότα, Εμίλια. Γεγονότα, πάρα πολλά γεγονότα. Παντού γεγονότα. Πάρα πολλά γεγονότα και πολλά τα ερωτήματα. Πάντως, σκάνδαλο χωρίς ενόχους, φίλες και φίλοι, υπάρχει. Όλοι λένε ότι είναι σκάνδαλο. Δεν λένε όλοι ότι είναι σκάνδαλο. Υπάρχει σκάνδαλο χωρίς ενόχους. Ασφαλώς και δεν υπάρχει. Άρα δεν πρέπει να βρεθούν ποιοι κάναν αυτό το σκάνδαλο. Ποιοι οικονομήσανε, ποιοι κλέψανε, ποιοι κάναν άλλα δικήματα, ποιοι λαδώσανε, ποιοι πήραν τις μίζες. Πρέπει να ερευνηθούν αυτά τα πράγματα όλα. Και επίσης λένε αρκετοί ότι μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη. Άρα αν μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη και δεν μειωνότανε, κακώς δεν μειωνότανε, και επειδή κακώς δεν μειωνότανε, πρέπει να μας πούνε τώρα που μειώθηκε και από κάποια χρονιά και μετά μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, ποιος οικονομούσε εκατομμύρια σοριδών. Είναι πολύ απλά αυτά τα ερωτήματα και σε αυτά πρέπει να απαντήσει και η προκαταρτική που έχει βάλει ένα μήνα διόρια και θα δούμε αν στον ένα μήνα προλαβαίνει να τρέξει η διαδικασία και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Κυρία Σπανοπούλου, θέλω με ένα σχόλιο. Για ποιο απ' όλα. Για ποιο απ' όλα είναι τόσα πολλά, Εμίλια. Υπόθεση Νοβάρτης, φυσικά. Υπόθεση Νοβάρτης. Νομίζω αυτό που ζήσαμε χτες το βράδυ. Ναι. Αυτό που ζήσαμε χτες. Χτες το βράδυ, ναι. Έτσι. Σαν εικόνα. Ναι. Σαν ουσία και σαν τύπο. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι χτες το βράδυ η Ελλάδα αποχαιρέτησε για πολλά χρόνια τον πολιτικό της πολιτισμό. Λέτε. Νομίζω ότι... Εγώ τα περίμενα λίγο πιο άγρια τα πράγματα, σου πω την αλήθεια. Πιο άγρια από, από αυτά που είδαμε. Έτσι νομίζω. Τότε θα ήμασταν, Θα ήμασταν και θα ήμασταν ζούγκλα, λέτε. Θα ήμασταν ζούγκλα. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένοι από χθες το βράδυ. Ναι. Ακούω αλλαγμούς, νικήσαμε από εδώ, ηττημένοι από εκεί. Αυτό που ηττήθηκε χθες το βράδυ είναι η κοινή λογική. Η κοινή λογική και επλήγησαν οι θεσμοί. Αυτή είναι η άποψή μου. Ελάχιστα out θέλω, ναι. Αναρωτιέμαι αν ήμουν μια Τουρκάλα δημοσιογράφος, όχι μια Ελληνίδα. Ναι. Και αν ήμουν μια συνταξιούχος στη Λαμία ή ένας τραπεζικός ή μια τραπεζικός στη Γερμανία και έβλεπα ή μια άνεργη ταμεία σε σούπερ μάρκετ ή ένας μηχανικός άνεργος, ένα νέο παιδί που έχει φύγει να πάει στην Αγγλία να δουλέψει και έβλεπα αυτό που είδαμε όλοι χτες, πώς θα σκεφτόμουν για τη χώρα αυτή. Δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα. Μία Τουρκάλα δημοσιογράφος, μία Κύπρια δασκάλα, μία γιαγιά από την Άμφισσα. Αυτό το θέαμα που είδαμε χτες το βράδυ με τους 10 αθώους. Κατά τεκμήριον αθώους μέχρι να... Ναι, έτσι, με τους 10 αθώους. Πού ήταν όλοι οι αθώοι. Εγώ χτες το βράδυ είδα φως στη Βουλή και μπήκα. Ναι. Φως. Όλοι φως. Φως, όλοι στο φως. Τυφλώθηκα από το πολύ φως, τι να σας πω. Ναι. Τυφλώθηκα. Εσείς καταλάβατε κάτι? Τι είναι αυτό που καταλάβαμε χθες το βράδυ? Ξέρω ότι υπάρχει ομολογία σχεδόν από όλους ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι υπαρκτό. Και αυτό που είπα πριν από ένα λεπτό, ότι εφόσον υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι. Δεν έλεγαν όλοι ότι υπάρχει σκάνδαλο. Έλεγαν ότι υπάρχει σκευωρία. Μετά έγινε σκάνδαλο. Στην αρχή ήταν μόνο σκευωρία. Ναι. Μετά έγινε σκάνδαλο και σκευωρία. Τώρα τίνει να μείνει το σκάνδαλο, το οποίο είπαμε από την αρχή και εσύ ειδικά εδώ, Εμίλια, είπαμε από την αρχή ότι είναι υπαρκτό και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Και φυσικά έχουν φαγωθεί χρήματα. Το θέμα είναι πόσο ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο, γιατί τα χρήματα των ασφαλισμένων ή των αρρώστων ή του ελληνικού λαού, τα χρήματα, είναι μια άλλη ιστορία. Χτες έπρεπε
να συζητηθεί το πόσο και το πώς ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο από τους πολιτικούς που είχαν την ευθύνη διαχείρισης μιας ανύπαρκτης εθνικής πολιτικής στο φάρμακο και από τους υπόλοιπους που δεν φάνηκαν χθες, δηλαδή σωπαίνει ο κύριος Λουράντος των φαρμακοποιών, σωπαίνει ο κύριος Πατούλης των γιατρών, σωπαίνει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο έχουν ανοίξει υπόνομοι και βρωμάει πια, έτσι. Και βρέθηκαν οι 10 πολιτικοί, οι οποίοι χτες ο καθένας έκανε το ίδιο και οι 10 έκαναν το ίδιο χοντρό λάθος, κατ' εμέ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει κάποιος ο οποίος αναφέρεται σε μια τέτοια δημογραφία να υπερασπιστεί τον εαυτό του, είναι λογικό. Είμαι, όχι, Εμίλια, παρόν. Είμαι εδώ, είμαι αθώος, δεν έχω καμία σχέση με αυτή την ιστορία και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Καταγγέλλω σκευωρία ή ό,τι θέλετε άλλο και να κατέβουν κάτω. Αυτό το θέαμα, 10 άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να προσπαθούν να πείσουν ο πρώτος τραπεζίτης της χώρας ότι η γυναίκα του δεν πήρε 9.000 αλλά 2.000. Ναι. Ο πρώην σύμβουλος, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι, ναι. Να δακρύζει. Αυτό το θέμα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πλήττει βαθύτατα το αίσθημα αξιοπρέπειας που έχω σαν Ελληνίδα και το πολιτικό πολιτισμό της χώρας. Αυτό από μένα. Μάλιστα. Έχουμε νέα λίστα, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα κάνω και μία σύνδεση με τα κεντρικά της Νοβάρτης στη μεταμόρφωση. Έχουμε νέα λίστα με 300 γιατρούς στα χέρια της δικαιοσύνης. Τώρα οι γιατροί στο σύνολό τους που εμπλέκονται του δημοσίου με την Νοβάρτης, δηλαδή που παίρνανε σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρήματα από την εταιρεία αυτή για να προωθούν τα προϊόντα της. Έλαβαν, λέει, αυτοί 300, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βρει, από 1.000 έως 5.000 ευρώ κανονικά και αργήσαν. Υπήρχε και ένα άρθρο στην Contra News πριν από μερικές μέρες που έλεγε ότι έπρεπε να είναι παρκαρισμένο το ΣΔΟΕ και άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί έξω από την Οβάρτης και από τον ΕΟΦ και να τα κάνουν φύλλο και φτερό όλα, φίλες και φίλοι, για να πέσει αυτό που λένε και οι πολιτικοί, να το πούμε και εμείς, άπλετο φως στην υπόθεση και να φτάσει μέχρι τέλους. Βρεθήκανε νέα λίστα με 300 γιατρούς που ήταν στα δίχτυα της Νοβάρτης και είναι πολύ μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ η ζημιά του δημοσίου και η υπόθεση, πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι βρίσκεται στην αρχή της ακόμα. Θα σκάσουν πολλά θέματα. Σήμερα μου είπανε, ρώτησα και λέω, καλά, δεν λέγατε για κασέτες και για τα λοιπά. Μου λέει, κάνε υπομονή, μου λέει, είσαι πολύ βιαστικός. Ιανουάριο του 16 με Ιανουάριο του 17 οι 300 γιατροί, να το πούμε για να είμαστε πλήρες. Ιανουάριο 16 με 17. Ακριβώς. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Ιανουάριο πολύ καλά. Βεβαίως. Πολύ καλά. 4.300 γιατροί. Είναι κοντά στις. Είναι λίγο ο αριθμός πάνω από τις 4.000, κυρία Παναπούλου. Είναι οι γιατροί τώρα, είναι πάνω από τις 4.000 και δεν έχει κλείσει ακόμα η ιστορία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παυλίδη. Να σας ρωτήσουμε εάν πιστεύετε ότι αρκεί ένας μήνας για να υπάρξει πόρισμα από την προκαταρτική. Κοιτάξτε, είναι το διάστημα δηλαδή ικανό για να βγει ένα πόρισμα. Ο ένας μήνας δεν είναι μια δεσμευτική ημερομηνία, ναι. Με την έννοια ότι έχει και δικαίωμα παράτασης. Εγώ υπήρξα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον κύριο Παπαντονίου. Η αγωνία μας, επειδή ήταν αντίστοιχο το ζήτημα σε σχέση με τις παραγραφές και το ξέπλωμα μαύρου χρήματος. Η αγωνία μας ήταν πολύ γρήγορα να κάνουμε όλη τη διερεύνηση και την ερευνητική δουλειά που οφείλαμε να κάνουμε ως Επιτροπή και να αποσταλεί ο φάκελος πίσω, αν βρίσκαμε ενδείξεις σημαντικές, να αποσταλεί ο φάκελος πίσω στη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, ώστε να τρέξει τις διαδικασίες από εκεί και πέρα τις προανακριτικές. Μία ανωτελεία εδώ για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε νομικοί και τα παρακολουθούμε τα πράγματα απ' έξω. Εσείς τα ξέρετε. Εάν επιστραφεί πράγματι η δικογραφία στη δικαιοσύνη. Ναι. Θα σας ρωτήσω αν είναι σωστό αυτό που θα πω. Θα ερευνήσει το αδίκημα της δωροδοκίας και το αδίκημα του ξέπλυμου μαύρου χρήματος, κύριε. Καταρχήν, το αδίκημα της απιστίας έχει παραγραφεί. Ναι. Το αδίκημα της δωροδοκίας και το αδίκημα της δωροληψίας είναι δύο αδικήματα που οφείλουν να ελεγχθούν κατά πόσο έχουν παραγραφεί ή όχι. Για το αν ασκήθηκαν στη φάση άσκηση των καθηκόντων των υπουργών. Όσοι ήταν από αυτούς υπουργοί. Η απιστία να σας πω. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο προηγούμενος ο κύριος Κρανιδιώτης. Ότι είναι ότι για να αποδείξει, για να παρακολουθήσει την πορεία του χρήματος στη φάση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις το αδίκημα της δωροδοκίας και της δωροληψίας. Άρα είναι μια αντικειμενική μεταβατική διαδικασία που οφείλουμε να την κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, αν βρεθούν αυτές οι ενδείξεις, οφείλουμε να γυρίσουμε το φάκελο στη δικαιοσύνη για να συνεχίσει το έργο τους. Αν δεν φανεί τίποτα από όλα αυτά, προφανώς αυτή η υπόθεση θα γυρίσει πίσω ως μη έγινε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ποιο. Ότι μιλάμε για ένα
σκάνδαλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεγατόνων. Το γνωρίσαμε πάρα πολύ καιρό. Τα μεγέθη είναι πολύ σκληρά. Δηλαδή, όταν το σκάνδαλο του Κοσκοτά αφορούσε 100 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά, νομίσματα, σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι 30 φορές μεγαλύτερο. Από το Κοσκοτά. Καταλαβαίνετε, τα 100 εκατομμύρια του Κοσκοτά, τη ζημιά του δημοσίου, είναι μια απόδειξη που τέλος πάντων μπορούσε να το σηκώσει το δημόσιο. Άρα, έμεινε το κομμάτι της πολιτικής ευθύνης και της ποινικής. Εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο 30, μόνο από την Οβάρτης, 30 φορές μεγαλύτερο από τη φάση του Κοσκοτά. Μιλάτε για τα 3 δις σε σχέση με τα 100 εκατομμύρια. Θα σας έλεγα ότι είστε πολύ σφιχτό στην εκτίμηση. Εδώ συμφωνώ, από σήμερα αρχίζουν και λένε ότι θα πάει πολύ περισσότερο από τα 3 δισεκατομμύρια. Εγώ να μείνω στα 3 δις. 30 φορές μεγαλύτερο σε μέγεθος σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι ένα σκάνδαλο οικονομικής φύσεως μόνο, είναι ένα σκάνδαλο οικονομικής φύσεως, εθνικής φύσεως, με την έννοια ότι μας έβαλε στα μνημόνια ένα μεγάλο μέρος, είχε συμβολή δηλαδή στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, κοινωνικής φύσεως, γιατί όλη αυτή η μνημονιακή περίοδος ισοπαίδωσε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Άρα δεν είναι ίδια βαρύτητα σκάνδαλο και με αυτή την έννοια πρέπει πολύ σημαντικά να το αντιμετωπίσουμε. Δεύτερο, δεν μιλήσαμε για κατηγορίες. Ούτε για διώξεις, ούτε υποδείξαμε κατηγορούμενους. Όλοι οι 10 και οι 10 εμπλεκόμενοι είναι εμπλεκόμενοι και η αδιερεύνηση της εμπλοκής τους στην υπόθεση. Άρα δεν έχουν αποδεθεί καμία κατηγορία. Απλώς ήρθε ένας φάκελος από την εισαγγελία διαφθοράς στη Βουλή και η Βουλή έκανε αυτό που έκανε, που όφιλε να κάνει σε όλες τις υποθέσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Είναι μια διαδικασία δρομολογημένη και δεν μπορώ να καταλάβω το ύφος των πολιτικών ομιλιών στη Βουλή και θα συμφωνήσω με την κυρία Σπανοπούλου. Δεν ήταν όλες οι ομιλίες έτσι. Δεν ήταν όλες οι ομιλίες. Ο κύριος Όγκος πάντως, ναι, του κυρίου Σαλμά δεν ήταν τέτοια. Ναι. Και του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν πιο μαζεμένος από τον κύριο Σαμαρά. Πολύ πιο μαζεμένος. Νομίζω ότι ο Σαμαράς έπαιξε και δεν ήταν στην ίδια θέση. Αλλά και άλλοι δεν ήταν στην ίδια θέση με τον κύριο Σαμαρά και ήταν πιο συγκρατημένοι. Θεωρώ ότι ήταν και μια αρχηγική φύσεω. Ομιλία και τοποθέτηση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, το σημαντικό είναι ποιο. Ότι κουβέντες περί αλητείας, αθλειότητας, αχρείων, ρεβανσιστικές εφοπλιστικές αντιλήψεις για κάποιον που είναι σε ερευνητική διαδικασία, δεν τιμούν κανέναν. Νομίζω και ο κ. Σπανοπούλου το είπε πολύ καλά, ποια οφείλει να είναι η στάση του πράγματος. Από εκεί και πέρα είναι και πολύ σημαντικό και αξιόλογο. Για να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ήσασταν εσείς μέσα στη δεκάδα, που χτυπάω ξύλο κτλ. Ναι. Εάν ήσασταν μέσα στη δεκάδα, θα διατηρούσατε ψυχραιμία και θα ανεβαίνατε στο βήμα της Βουλής με ψύχρεμο τρόπο. Αν πήγαινα να πούμε εκνευρισμένος. Πολύ εκνευρισμένος θα πήγαινα. Όχι, αυτό θέλω να σα πω. Το πώς σα δικόμουν όμω στο κάπου, δημόσιο διάλογο είναι διαφορετικό από αυτό. Μπορεί να πήγα σπίτι μου και να τα σπάγα όλα. Ναι, στο δημόσιο διάλογο όμως, και σε ένα μικρόφωνο της Βουλής. Στη Βουλή θα ήσασταν. Οφείλω να υπερασπίσω το θεσμό της δημοκρατίας. Άμα σου λάχει. Άμα σου λάχει. Μπορεί με ευκολία να τα λέμε. Παρ' όλα αυτά όμω. Εμένα μου έχει λάχει, κύριε. Παρ' όλα αυτά, ένα πρωθυπουργό να μιλάει με ένα τέτοιο απαξιωτικό τρόπο για όλου και με μια φιλοπολεμική αντίληψη που θυμίζει άλλες εποχές, δεν τιμά κανένα. Πολύ περισσότερο που είναι αξιόλογο, τουλάχιστον για δημοσιογραφική και πολιτική έρευνα, το γεγονός πρώτον της πολιτικής τάσης, της εκλογικής συμπεριφοράς των κομμάτων, ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε την αποχή, και θα πω γιατί, το Πασόκ, η Δημάρ και το Ποτάμι, το άκυρο, παρότι είχε άλλη τοποθέτηση αρχικά, τουλάχιστον το Ποτάμι, ότι ήταν υπέρ αυτής της διαδικασίας. Και οι ανεξάρτητοι διαφοροποιήθηκαν, ειδικά για τον κύριο Σαλμά. Και κυρίως αυτό που φοβήθηκε η Νέα Δημοκρατία και κράτησε μια στάση, και όλο το δημοκρατικό τόξο και κυρίως η Νέα Δημοκρατία κράτησε μια στάση αποχής, ήταν ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας. Αν δείτε, δηλαδή, η γκάμα είναι από 159 του κυρίου Σαλμά και 170 του κυρίου Πικραμένου σε 188 του κυρίου Αβραμόπουλου. Μια διαφοροποίηση 30 ψήφων είναι πολύ σημαντική, χωρίς να υπολογίζεται εκεί μέσα το κυρίαρχο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το πολιτικό, που είναι η Νέα Δημοκρατία, που προφανώς περισσότερο από όλους γνωρίζουν και τις καταστάσεις και την ανθρωπογεωγραφία του χώρου τους και με αυτή την έννοια θα ήταν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Αυτό ακριβώς φοβήθηκε η Νέα Δημοκρατία και επέλεξε την αποχή σε αυτήν την υπόθεση. Βγήκε ένα νομπέιπερ του Μαξίμου, φίλες και φίλοι, και να δούμε τον κύριο Γιώργο Αντά, το βουλευτή Κυλκής της Νέας Δημοκρατίας, να τον δούμε. Και λέει αυτό το νομπέιπερ, κύριε Γιώργο Αντά, ότι η αγωνία της κυρίας Σπυράκη να κάνει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί έκανε ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Να κάνει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής, αποδεικνύει ποιος είναι ο πραγματικά χαμένος, λέει το Μαξίμου. Το μόνο βατερλό χθες ήταν η στάση της Νουδού, που ενώ έλεγε όλα στο φως για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τελικά δεν τόλμησε να ψηφίσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επιβεβαιώνοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται ακόμα και τους βουλευτές του. Πλέον το μόνο που μένει να διευκρινιστεί μετά το βατερλό της Νέας Δημοκρατίας είναι αν στο ρόλο του Ναπολέοντα παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης ή είναι απλά ο κομπάρσος του κυρίου Σαμαρά.
δύο πράγματα εδώ πέρα. Λέει το Μαξίμου, κύριε Γιωργαντά, ότι ο Μητσοτάκης φοβάται ακόμα τους βουλευτές του και βάζει εδώ και θέμα επιρροής, αρχηγικής επιρροής και τα λοιπά του κυρίου Σαμαρά και λέει ότι παραμένει Ναπολέον. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι κομπάρσος του κύριου Σαμαρά. Δεν περίμενα τίποτα άλλο από το Μέγαρο Μαξίμου παρά από την συγκεκριμένη αθλειότητα η οποία συνεχίζει τις προηγούμενες. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος και ίσως και σκληρός. Αλλά θα δεχτώ οποιαδήποτε παρατήρηση και σχολιασμό επί τοποθετήσεων. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να συμπεριλάβω τον κύριο Παυλίδη σε αυτούς, δεν ξέρουν τι ψήφισαν χτες. Η πρόταση την οποία υπέγραψα και κατέθεσε η πλειοψηφία της κυβερνώντας παράταξης, είχε δύο προτάσεις στο τέλος, οι οποίες είναι μνημείο προχειρότητας και αθλειότητας, τα έλεγα εγώ. Η δεύτερη, επί της οποίας ψηφίσαμε, λέει ακριβώς το εξής. Σας διαβάζω, κύριε Λιάτσο. Να συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η αρμοδιότητα της Βουλής να ασκήσει ή μη σχετικές διώξεις και σε αρνητική περίπτωση να επιβεβαιωθεί η διοκτική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Χθες δηλαδή έγινε μία προκαταρκτική για να δούμε αν υπάρχει αρμοδιότητα της Βουλής επί δύο αδικημάτων. Επί της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και επί δωροληψίας δωροδοκίας σύμφωνα με τους χειρισμούς της πλειοψηφίας. Ερωτώ για να απαντήσω σχετικά με τις 10 κάλπες. Η μία κάλπη που έλεγε το όνομα Σαμαράς. Η άλλη κάλπη που έλεγε δίπλα το όνομα Πικραμένος. Το ερώτημα και στις δύο ήταν ένα. Είμαστε αρμόδιοι να δούμε την περίπτωση Σαμαρά? Είμαστε αρμόδιοι να δούμε την περίπτωση Πικραμένου για τα συγκεκριμένα αδικήματα? Για όλους τους εμπλεκομένους το ερώτημα ήταν αυτό. Είμαστε αρμόδιοι να το δούμε? Γιατί ήθελε 10 κάλπες αυτό, κύριε Λιάτσο? Ήθελε 10 κάλπες γιατί όλο αυτό εξυπηρετούσε τη σκοπιμότητα την οποία ήθελε η κυβέρνηση εμπροκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει, να μπορέσει να δημιουργήσει ζητήματα και να έχουμε και την εικόνα των 10 κάλπων. Ένα ήταν το ερώτημα, μία ήταν η κάλπη η οποία χρειαζόταν για 11 πρόσωπα. Είμαστε ή όχι αρμόδιοι για να δούμε τα αδικήματα όλα? Και της απιστίας. Γιατί στο πρώτο καταληκτικό συμπέρασμα της πρότασης την οποία την έχω και καλώ και τους τηλεθεατές σας να ανοίξουν στο ίντερνετ και να τη δουν αυτή τη στιγμή, έλεγε επί του πρώτου αδικήματος, της απιστίας δηλαδή, θεωρούμε ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Ποιος είναι που το θεώρησε αυτό? Η πλειοψηφία δικαιούται να το θεωρήσει αυτό? Γιατί να μην εξετάσουμε και την απιστία όπως και τη δωροληψία και δωροδοκία? Μήπως επειδή στην απιστία είναι και ο κύριος Κουρουμπλής? Γιατί να μην κάνουμε 11 ερωτήματα, ένα ερώτημα και για τους 11. Πέστε μου τι από αυτά που λέω δεν είναι σωστό. Όλα όσα λέτε μπορεί να είναι σωστά. Βεβαίως θα ψηφίσουν. Επαναλαμβάνετε όσα ακούσαμε χτες. Θα φεύγανε και 11 μπλεκόμενοι. Θέλετε να μας πείτε κάτι καινούριο? Βεβαίως. Επαναλαμβάνετε όσα ακούσαμε. Να σας απαντήσω και σε εσάς λέγοντας κάτι καινούριο. Πριν αναρωτηθήκατε σε ποια χώρα συνέβαιναν αυτά που είδατε χθες. Σας ρωτώ εγώ, σε ποια χώρα προαναγγέλλεται η εμπλοκή πρωθυπουργού σε ένα σκάνδαλο τέτοιου είδους? 11 μήνες πριν, για πρώτη φορά, στη δικογραφία η οποία υπάρχει μες στη Βούλη και την έχω αναγνώσει, αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομά του. Το όνομα των πρωθυπουργών αναφέρεται το Δεκέμβριο του 2017. Πώς κάποιοι γνώριζαν από τον Ιανουάριο του 2017 αυτό το πράγμα? Δεύτερον, πώς ενώ το Σύνταγμα λέει ότι αμελητείο εισαγγελέας, ο οποίος φτάνει σε πολιτικά πρόσωπα, στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Μάλιστα. Εδώ έγινε 6 Νοεμβρίου. Παρακαλώ, ένα λεπτό θέλω. Παρακαλώ, παρακαλώ. 6 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη αναφορά πολιτικού προσώπου με πρώτη μαρτυρική κατάθεση και η εισαγγελέας διαφθοράς κρατάει 3 μήνες το φάκελο. Κάνει ερευνά και εγώ θα μπορούσα να το αποδεχτώ αν είχαμε συνεχόμενες καταθέσεις. Όχι, δεν απαντήθηκαν. Δεν απαντήθηκαν. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν ήταν η κατάθεση ενός μάρτυρα 10 φορές συνεχόμενες, εγώ θα το δεχόμουν να έμενε και ένα μήνα φάκελο στη Βουλή. Έχουμε όμως ένα πρόσωπο τον Νοέμβριο, έναν άλλο μάρτυρα το Δεκέμβριο, έναν άλλο μάρτυρα τον Ιανουάριο. Με ποιο δικαίωμα εισαγγελέας κρατάει το φάκελο 3 μήνες? Έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Φαΐλος θα το καταλάβει αυτό. Με την ιδιότητά μου ως δικηγόρου, που ασκώ ποινική δικηγορία, αν δει κάποιος τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, θα γελάει, λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορεί να απαντάει η μάρτυρας η οποία κατονομάζει ότι χρηματίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και να λέει περί τα μέσα καλοκαιριού του 2013. Τι θα πει τα μέσα καλοκαιριού του 2013, κύριε Λιάτσο? Ήσασταν μπροστά, η μάρτυρας όπως επικαλείται, τη στιγμή που φορτώθηκαν σε μια βαλίτσα 1 εκατομμύριο ευρώ για να πάνε στον Πρωθυπουργό των Ενεργεία της χώρας. Και δεν θυμάστε να μου πείτε ποια ημερομηνία έγινε αυτό, ενώ θυμάστε τα χρώματα που είχαν οι δεσμίδες των χαρτονομισμάτων?
Γιατί όμως δεν λέει την ακριβή ημερομηνία? Μάλιστα. Γιατί αν πει την ακριβή ημερομηνία, θα πρέπει να έχουμε την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της ή όχι, με ό,τι αποδεικτικό στοιχείο ανταπόδειξης θα μπορούσαμε να έχουμε. Όχι, δεν είναι επί της ουσίας. Δείχνει τον τρόπο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Εδώ που φτάσαμε, κύριε Λιάτσο, κύριε Παυλή, δεν σα διακόψα. Ακούστε λίγο. Μπαίνει στην ουσία του θέματος. Φυσικά μπαίνω στην ουσία. Μα χθε τη διαδικασία ήταν το θέμα. Η προκαταρκτική μπαίνει στην ουσία. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται για αυτά τα πράγματα. Και αν βγήκαν. Κατηγορούνται. Στην κοινωνία κατηγορούνται. Κάνετε ζημιά στην παράταξή σας. Βγαίνετε και πέστε εσείς ότι δεν κατηγορούνται στην κοινωνία. Κάνετε ζημιά στην παράταξή σας. Βγαίνετε. Αφού θέλει να νομίζω εγώ τι κάνω στην παράταξή μου. Είστε ακούστε και νομικός. Δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι. Όταν μιλάτε σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά και σας ενοχλεί το ύφος. Το ύφος κάποιου ο οποίος είναι αθώος και κατηγορείται. Το ύφος του πικραμένου σας ενόχλησε. Ενόχλησε όλη την Ελλάδα πραγματικά το ύφος του πικραμένου. Το ανθρώπου που έδειξε μια απογοήτευση για ό,τι συμβαίνει. Το ανθρώπου που με μια μισή σειρά από κάποιον μάρτυρα που δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε, είπε ότι μάθαμε αυτό και πρέπει να πήρε και 100.000 ο πικραμένος. Θα σας διακόψω για ένα λεπτό. Έχουμε την κυρία Νιάκαρη, έχουμε την Κάτια την Νιάκαρη. Την έχουμε τη σύνδεση. Για προσπαθήστε για να πάμε για 1-2 λεπτά στην Οβάρτης, να δούμε τα νεότερα από εκεί. Εγώ μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, κύριε Γιώργο. Ολοκληρώστε για να πάμε παρακάτω. Ναι. Νομίζω ότι εδώ που ήρθαμε στα πράγματα είναι μονόδρομος. Ναι. Είναι μονόδρομος να εμφανιστούν στην Προκαταρκτική Επιτροπή οι τρεις αυτοί μάρτυρες, οι οποίοι να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους, γιατί έτσι γίνεται στις ευγνωμούμενες πολιτείες. Να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους, καθώς δεν υπάρχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει αυτά που λένε. Είναι το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βγει ή να μην βγει αύριο. Αυτή τη στιγμή μόνο αυτό είναι. Ναι. Και να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους. Μόνο έτσι νομίζω θα αποδειχθεί ότι πολύ. Δεν υπάρχει σχεδόρια. Κύριε Γεροκαντά, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, φίλες και φίλοι, θα λέγονται όλες οι απόψεις και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Είναι μια ιστορία που μου λέγανε θα κρατήσει. Από 3-5 χρόνια από εδώ και πέρα. Θα όχι, δούμε. Πρέπει να κρατήσει πολύ λίγους μήνες. Θα δούμε αν θα απελευθερωθεί. Μπορεί και να κρατήσει και λίγους μήνες. Όχι, ο νόμος. Κύριε Πουλακίδα, εδώ πέρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε διαβάσει τη δικογραφία. Έχετε τα βασικότερα σημεία της δικογραφίας. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής για πρόσωπα? Και το δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε να μας πείτε, για ποιο λόγο, γιατί το συζητάει η Νέα Δημοκρατία εντόνως αυτό. Δεν συμπεριελήφθη στους 10, ο ενδέκατος, δηλαδή, ο κύριος Κουρουπλής. Να ξεκινήσω από το πρώτο που είναι μια πολύ γρήγορη απάντηση. Ναι, ναι. Δεν έχω άποψη και, και ακόμα και αν έχω προσωπική άποψη δεν μπορώ να την δημοσιοποιήσω. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να κάνω δικαστήριο. Μάλιστα. Αν περίμενα εγώ κάτι από τον πολιτικό κόσμο, και χθες το περίμενα, είναι να δώσει πολιτικές απαντήσεις σε ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο είναι το ζήτημα της διαφθοράς. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί το ζήτημα της διαφθοράς έχει και τις ποινικές του προεκτάσεις. Αλλά οι ποινικές προεκτάσεις θα πρέπει να τις δούμε στη δικαιοσύνη και όχι στη Βουλή. Mm-hmm. Σε αυτό το ζήτημα, εχθές το πολιτικό σύστημα απέτυχε. Εχθές είχαμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο τη δεκαετία του 80, το 86 και μετά τα έπαιρνε, είχε σχέση διαφθοράς με τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 90, είχε σχέση διαφθοράς με τις εταιρείες που πουλάγανε οπλικά συστήματα. Τη δεκαετία του 2000 είχε σχέσεις διαφθοράς με τις εταιρείες που μπαινοβήγαν στο χρηματιστήριο και πήραν τα λεφτά του κόσμου. Και στη συνέχεια είχε σχέσεις και από το 2005 και μετά και με τις εταιρείες που. Με τα φάρμακα. Σε αυτό το ζήτημα πολιτική απάντηση δεν έχει δοθεί. Δεν υπήρχαν. Εχθές τουλάχιστον δεν δόθηκε μια πολιτική απάντηση. Mm-hmm. Η πολιτική απάντηση σε αυτό είναι. Δεχόμαστε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, το αναγνωρίζουμε. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένη πολιτική αρχηγή εκεί. Ναι. Έπρεπε να πούνε λοιπόν, αναγνωρίζουμε τι έχει συμβεί, θα τις βρούμε ποιες ευθύνες είναι, θα τις προσωποποιήσουμε όπως χρειαστεί. Ας το στην άκρη όμως αυτό, ναι. Το παρελθόν είναι παρελθόν και να δούμε από εδώ και πέρα. Αποφασίζουμε να χτίσουμε, να φτιάξουμε κάτι καινούριο σε ένα σύστημα πολιτικό με τα κόμματα, τα υφιστάμενα κόμματα, άλλα κόμματα, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Το οποίο να μην στηρίζεται, να μην στηρίζεται στη διαφθορά για να μπορεί να επιβιώνει. Εχθές δεν είχαμε αυτό. Είχαμε πυλώνες του πολιτικού συστήματος αυτού να υποστηρίζουν το σύστημα το διεφθαρμένο. Και αυτό είναι προβληματικό για τον πολίτη, για τους κανονικούς ανθρώπους. Έτσι. Και μιλάμε για την ανάγκη του πολίτη να καταλάβει ότι οι πολιτικοί του άνθρωποι, οι πολιτικοί του άνδρες και οι πολιτικοί και γυναίκες, δεν είναι μέρος ενός συστήματος που διαφθείρει. Αυτό ήταν μείζον ζήτημα στο οποίο απέκτηκαν και υπάρχουν ευθύνες. Δεν στέκομαι στα διαδικαστικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχαν κόμματα τα οποία υπονόμευσαν
μια διαδικασία μυστικής πληροφορίας και την κατέστησαν φανερή ψηφοφορία. Ναι. Δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Εκείνο, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η πολιτική απάντηση που περιμένουμε σαν κοινωνία να πάρουμε από τους πολιτικούς. Δεν δόθηκε και δεν δόθηκε ότι υπάρχει το σήμα μιας αρχής, τελειώσαμε με αυτό και κάνουμε κάτι καινούριο. Πυλώνες του πολιτικού συστήματος λέγανε όχι, στηρίζουμε αυτό το οποίο γίνει στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα. Στοιχεία φωτιά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε από τους εισαγγελείς για την Οβάρτης. Πολύ μεγαλύτερη η ζημιά από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και όπως σας είπα, έχουμε νέα λίστα με τα ονόματα περίπου 300 γιατρών του δημοσίου και ιδιωτών που ελέγχονται για δωροδοκία από την Οβάρτης με ποσά από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Και σωστά είπε ο κ. Γιουργαντάς, αφορά το διάστημα Γενάρης 16. Με Γενάρης 17 πάμε στα κεντρικά της Νοβάρτης, εδώ στην Αθήνα. Στην περιοχή της μεταμόρφωσης είναι η Κάτια Ενιάκαρη, η συνάδελφός μου. Κάτια, καλησπέρα. Σε ακούμε. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη, Εμίλια, είναι η εισαγγελική έρευνα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Νοβάρτης και πραγματικά έβγαλαν λαβράκια. Βρήκαν σημαντικά έγγραφα που δίνουν και νέα διάσταση. Βρέθηκε λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία νέα λίστα με 300 γιατρούς του δημοσίου αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να έχουν δωροδοκηθεί με ποσά από 1.000 ευρώ έως και 5.000. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017. Mm-hmm. Αυτή βέβαια η λίστα έρχεται να προσθεθεί στην ήδη υπάρχουσα με τους 4.000 και πλέον γιατρούς, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν δώρα από την φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να συνταγογραφούν προϊόντα της εταιρείας. Mm-hmm. Τώρα, σημαντικό θέμα είναι η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο. Όπως είπες και εσύ λοιπόν, οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι η ζημιά φτάνει τα 3 δις, κυρίως σε βάρος του ΕΟΠΗ. Αυτός λοιπόν ο αριθμός, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία, φαίνεται ότι μεγαλώνει και μάλιστα μεγαλώνει κατά πολύ, Εμίλια, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί βέβαια μέχρι στιγμής και ο αριθμός, να έχει γίνει γνωστός και ο αριθμός. Τώρα, οι έρευνες εκεί στην Οβάρτης θα συνεχιστούν κάτι, Οι έρευνες θα συνεχιστούν εκεί. Θα συνεχιστούν. Μάλιστα. Βέβαια, mm-hmm. ανοίγει και νέος κύκλος καταθέσεων mm-hmm. από τους προστατευόμενους μάρτυρες και μάλιστα να σας πω σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι ήδη ο ένας μάρτυρας έχει καταθέσει και έχει δώσει και νέα στοιχεία, Εμίλια. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον κύριο Κρανιδιώτη. Καινούρια στοιχεία διαρκώς, κύριε Κρανιδιώτη, εσείς με την εμπειρία που έχετε θα μας πείτε ασφαλώς ότι θα προκύψουν και νέα στοιχεία στην υπόθεση. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, επειδή η αντιπολίτευση μιλάει για Βατερλό, μιλάει ότι έπαθε Βατερλό χθες το κατηγορητήριο και η κυβέρνηση, ότι επίσης μιλάει για σκευωρία. Εάν κατά τη γνώμη σας, έτσι με τη δικαστική ματιά που έχετε κοιτάξει τη δικογραφία, εάν τα στοιχεία πράγματι είναι επαρκή και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για κάποια από τα πρόσωπα τα 10. Καταρχήν δεν έχουμε δει καμία δικογραφία, έχουμε μόνο. Τα δημοσιεύματα δεν έχετε. Από και από δημοσιεύματα. Εντάξει. Θα ήμουν πάρα πολύ επιπόλαιος και ασόβαρος να βγάλω τέτοια συμπεράσματα σαν αυτά που είπατε. Αλλά μπορώ να κρίνω. Να κρίνετε αυτό, λέω. Κάποια δεν είπα να δικάσετε κάποιον. Θα σου πω λοιπόν και πάλι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει το σκάνδαλο αυτό καθεαυτό που είναι παγκόσμιο και στα πλαίσια του Αμερικανογερμανικού πολέμου βλέπει Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens και τώρα Novartis. Είτε εκτόπιζαν του Αμερικανού από αγορές και αποφάσισαν να του χτυπήσουν αποκαλύπτοντας την υπαρκτή διαφορά. Και απ' την άλλη υπάρχει η επικοινωνιακή και πολιτική διαχείρισή του και η επιλογή του χρόνου που γίνεται αυτή και του τρόπου που γίνεται αυτή. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο, άλλα με πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατάλαβα, θα σου πω χτες ότι. Γιατί τον χρόνο ήταν, τον καθορίζει η κυβέρνηση ή τον καθορίζει. Καλά, σαφέστατα τώρα. Ο οποιοδήποτε δικαστικό που σχηματίζει τη δικογραφία και τα λοιπά. Το συνδέεται με το συλλαλητήριο. Επειδή δεν ήρθα χθες στην Ελλάδα, έχω πολύ καιρό εδώ. Ναι, 53 παρόμοιες και εμείς εδώ. Ξέρω πολύ καλά ότι Κυριακή το συλλαλητήριο, Δευτέρα δικογραφία. Εντάξει, αυτό είναι μία σύμπτωση τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν πολύ απλά τα εξής. Ότι πρώτον ήταν φρικώδες αυτό το οποίο άκουσα και από τα χείλη του πλέον αρμόδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δηλαδή, εύχομαι, λέει, να αποδείξουν την αθωότητά τους. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω την αντιστροφή εδώ του Τεκμηρίου Αθωότητας. Αυτό ανήκει του Τεκμηρίου Αθωότητας, αυτό ανήκει στον νομικό πολιτισμό της Ζιμπάμπουε που ακούστηκε και δεν είναι πρώτη φορά. Έχουμε ακούσει κι άλλα. Λοιπόν, τη συμπεριφορά της κυρία Ξοδηλοπούλου, που ήταν και χιδέα.
απέναντι. Μίλησε σε κάποιον. Ωραία, το συμπαθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί εγώ που πολιτικά δεν του συμπαθώ. Μερικού του απεχθάνομαι και κανένα δύο μπορεί να του μισώ κιόλα γιατί έχουν θεωρώ ότι έχουν βλάψει την πατρίδα. Δεν απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα από αυτή τη θεσμική θέση. Αλλά αυτά α πούμε τα αφορούν το savoir vivre. Ας έρθουμε στην ουσία. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, λίγο αιρετικό, κύριε Λιάτσε. Ναι, ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τελικώς αποδειχθεί ότι είναι υπηρεσιακοί παράγοντες και μόνον και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, οι οποίοι έχουν ελαττήσει αυτά τα 2, 3, 5, 10 δις όσα θα αποδειχθεί. Πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν. Όποιοι και αν ήταν αυτοί, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κοιτάξτε έναν χρόνο 16-17, είτε ήταν τη Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν του ΠΑΣΟΚ. Αν εμείς εδώ είμαστε κυβέρνηση τη χώρα αυτή τη στιγμή και κάτω από το τραπέζι, πίσω από την πλάτη μας, στο διπλανό δωμάτιο, περνάνε δισεκατομμύρια τα οποία ανήκουν στο λαό και τα τρώνε κάποιοι, πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει, ότι ή ξέρουμε και είμαστε, κάνουμε τουλάχιστον υπόθαλψη ή τσιμπάμε για κανένα κομματάκι, ή είμαστε ανόητοι, άρα είμαστε ανίκανοι να κυβερνούμε και πρέπει να λάβουμε πάλι την πολιτική ευθύνη. Για αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτή τη σημείωση να την κρατήσουμε λοιπόν. Για ό,τι αποδειχθεί ότι πραγματικά έγινε. Όσον αφορά τώρα το ύφος των ανθρώπων οι οποίοι μίλησαν, εγώ σας λέω, ο κύριος Γεωργατάς ξέρει, συνάδελφος είναι, ότι άνθρωποι που κατηγορούνται, γιατί πραγματικά κατηγορούνται, εγώ πήγα το πρωί να πάρω τον καφέ μου εκεί που πάω κοντά στο γραφείο μου. Τα σχόλια δεν ήταν ανεξαίρετα, δεν έχει αποδειχθεί κάτι, θα δούμε να περιμένουμε την ολοκλήρωση. Μιλάνε για κατηγορούμενους, μιλάνε για μίζες, μιλάνε για πολύ συγκεκριμένα. Το κλίμα το οποίο έχει φτιαχτεί είναι τέτοιο στην κοινωνία. Άρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι έχει άδικο η κοινωνία, όχι, όταν λέει ότι, άδικο, ότι λέω, υπάρχουν σκάνδαλα. Λέω να μην μας κάνει εντύπωση. Διαχρονικά λοιπόν, υπάρχουν στη χώρα μας σκάνδαλα μας και δεν υπάρχουν ένοχοι σκανδάλων. Βεβαίως, μην το λέτε σε μένα. Εγώ σας είπα το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μένα είναι που δεν παραπέμπει ποτέ ο Σιμίτης. Ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ο νόμος περιεθνής υπουργών. Τον οποίο τον έχει φτιάξει ο Βενιζέλος και τον επικαλεί το Βενιζέλος. Και η σιωπή του Καραμαλίου. Αυτά είναι. Γιατί ο Καραμαλής, γιατί είναι, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Μεγάλο καρκά έχει το όλοι. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσει μόνος του. Θα μιλήσει μόνος του. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην ουσία. Τι γίνονται όλα αυτά. Τι συμβαίνει τώρα που συζητάμε όλα αυτά. Και συζητάμε ακόμα και το πώς μίλησε και αν ήταν απρεπής ή ευπρεπής ο Σαμαράς, ο ένας ή ο άλλος. Ανοιχτά της Κύπρου, κύριε Λιάτσε. Επιπλέει το τυμπανίο πτώμα του Ιωνίου Αμυντικού Δάγματος και της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και η κατάλυση της πολιτικής που ξεκίνησε ο μεγάλος Έλληνας Στάσος Παπαδόπουλος. Αναγκάστηκε ξέτρα να φύγει, τα τουρκικά πολεμικά κόβουν γύρω από αυτό το πτώμα βόλτες, το οποίο το σκότωσε ο Φωνιάς ή ο κ. Τσίπρας. Αν αληθείς η διαρροή ο τύπος τον κ. Αναστασιάδη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι. Είναι το τέλος της πολιτικής αυτής. Εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος. Σε διαρροές θα βασιζόμαστε. Θα κάνουμε πολιτική κουβέντα εδώ. Θα σας πω την απόδειξη. Θα κάνουμε πολιτική κουβέντα σε αυτή εδώ την εκπομπή με διαρροές. Μα δεν γίνεται. Θα σας πω ότι η απόδειξη είναι αυτό που δεν έγινε. Ναι. Ότι δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τους Σκοπιανούς να μας κοροϊδεύουν. Τον και βεβαίως και τους εταίρους μας και δανειστές μας. Τη μαμά των φιλελευθέρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η κυρία Μέρκελ να υποδέχεται το ΖΑΕΦ, αποκαλώντας τον χαιρετίζοντας τον καλωσορίζοντας τον Μακεδόνα, όπως τον είπε πρωθυπουργό. Ναι. Ακούσατε και τις δηλώσεις. Είπε ο κύριος ΖΑΕΦ ότι δείχνει πολύ μεγάλη κατανόηση ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, αφού παίρνουν αυτό που θέλουν, θα μας μείνει εμάς ο Μουτζούρης και αυτοί θα κρατήσουν τα πάντα. Λοιπόν, και άκουσα και το άλλο το φοβερό, το διάβασα, ναι, ότι γίνεται σε σχέση με την Αλβανία, τους προσφέραμε λέει και δύο οικόπεδα. Δηλαδή, δεν τους τα θεωρούν αρκετά. Για την ΑΟΣ στο Ιόνιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, η πραγματική κατάσταση της χώρας είναι αυτή, συν την de facto προσάρτηση των ημείων από την Τουρκία, διότι όταν σου απαγορεύουν την προσέγγιση, όταν παραλέγουν να σου βυθίσουν πλοίο, αυτές είναι πράξεις κυριαρχίας, ναι, κύριε Λιάτσε. Όλα αυτά δηλαδή τα έχουμε εσείς λοιπόν. Λέτε να κάνουμε πόλεμο όλα με την Τουρκία. Αυτά, να κάνουμε πόλεμο. Ξέρετε, ανάμεσα στον πόλεμο. Όχι, κοιτάξτε. Στον πόλεμο και στην το ειρήνη, να κάνετε μία θεώρηση των πραγμάτων. Να αναπτύξετε τη θεωρία. Το αφελές θα μας πείτε και τι προτείνετε. Αφελές ερώτημα. Λέγεται αποτροπή. Ναι. Λέγεται οικοδόμηση ισχύως. Ναι. Με θυσίες. Αφιερώνεις χρόνο, υδρότα, πόρους. Με 0,3% για την άμυνα και 9 μήνες θητεία. Αποτροπή δεν έχεις. Λοιπόν, είναι προδιαγραμμένες υποχωρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή την ολική έκπτωση της χώρας. Τώρα εδώ μετά από 3-4 μέρες αποφάσισε ο κύριος Τούσκ να πει κάτι και κάνει και μια δήλωση Αμερικάνη ότι έχει, λέει η Κύπρος, λέμε για τις συμμαχίες που οικοδομούσε από το Ισραήλ με την Αίγυπτο με την, και φυσικά και με την Κύπρο που είναι αυτονόητο, ναι, ναι, και να επικαλεστούμε και τα Αμερικάνικα συμφέροντα. Μα αν δεν κάνουμε εμείς κάτι, θα είναι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί ελληνικότεροι των Ελλήνων. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Κλείστε για πρώτη φάση. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, κύριε Λιάτσε. Και εμείς, η Νέα Δεξιά λέει. Σαφώς ότι είναι σοβαρά πίσω, τα εθνικά θέματα. Πίσω από την Οβαρδιάδα είναι ο ενδοτισμός. Πίσω από την Οβαρδιάδα είναι ο ενδοτισμός. Διαφημίσεις 2 λεπτών.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα mail και τα μηνύματα που στέλνετε. Ο κύριος Νίκος από Καλυθέα λέει ότι εχθές στη Βουλή οι πολιτικοί κάθισαν πολλές ώρες για να αποφασίσουν για την εξεταστική Νοβάρτης. Δεν πιστεύω να κουράστηκαν όπως λένε, γιατί κάποιοι από εμάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, δουλεύουμε 18 ώρες και μπορεί να τύχει και για πολλές μέρες να χτυπάμε 18 ώρα για να μας πάρει το κράτος τα μισά λεφτά. Οπότε ας μην λένε ότι κουράζονται. Παίρνουν αρκετά λεφτά που πρέπει να τα δικαιολογήσουν με κανένα ξενύχτη και αυτοί. Να είστε καλά, σας επισημαίνω ότι έχω στείλει κάποιες φορές mail που δεν έχετε διαβάσει ούτε ένα, αλλά καταλαβαίνω ότι θα έχετε πληθώρα. Ο κύριος Λευτέρης Μαχαλιάς λέει: είμαι δικαιούχος επιδόματος ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Επειδή η φορολογική μου δήλωση είναι 1.800 ευρώ με δύο παιδιά, σήμερα με πληροφόρησαν ότι θα μου κατασχεθεί από την εφορία για οφειλή 4.000 ευρώ και θα αφαιρεθούν από το ποσό αυτό. Για ρωτήστε εκεί στο πάνελ, σας επιτρέπεται επίδομα που δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα μικρότερο των 30.000 ευρώ να μην είναι ακατάσχετο? Η Contra News της Παρασκευής, φίλες και φίλοι, έχει πρώτο θέμα. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά των κομμάτων? Σύντομα θα έχουμε νέα προανακριτική επιτροπή. Πρωθυπουργοί, βουλευτές και τραπεζίτες θα βρεθούν πάλι κατηγορούμενοι. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά των κομμάτων? Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο γιγαντιαίο σκάνδαλο με τα θαλασσοδάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Το πόρισμα της δικαιοσύνης είναι καταπέλτης για τις ευθύνες κορυφαίων πολιτικών και τραπεζιτών που έστησαν τη μεγάλη απάτη για να απαλλαγούν από τα δάνεια τα οποία φόρτωσαν στις τράπεζες και κατ' επέκταση στους Έλληνες φορολογούμενους. Ενώ οι διώξεις για τα μη πολιτικά πρόσωπα αναμένονται τις επόμενες μέρες, η Βουλή θα βρεθεί ακόμη για μία φορά αντιμέτωπη με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που θα διερευνήσει ποιοι έφαγαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία των κομμάτων και στη συνέχεια φέσωσαν τις τράπεζες. Κύριε Καλάκο, έρχομαι σε εσάς. Αν θέλετε να σχολιάσετε και τη χθεσινή μέρα και την υπόθεση Νοβάρτης, όπως βαδίζει μέχρι στιγμής η υπόθεση αυτή, και αν συμφωνείτε ότι πρέπει να φτάσει στο τέλος αυτή η ιστορία για να καταλάβουμε τι έγινε, γιατί μπορεί να είναι αθώοι οι άνθρωποι. Να μην έχει πάρει κανείς τίποτα και να φταίνε άλλοι, ας πούμε. Να μην υπάρχει δηλαδή πολιτική συμμετοχή στη ρεμούλα των δισεκατομμυρίων που προκύπτει πλέον, δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ρεμούλα που προκύπτει από τις δικογραφίες. Μέχρι αποδείξεις του εναντίον, ναι, είναι αθώοι. Μέχρι αποδείξεις του εναντίον είναι αθώοι, ασφαλώς. Καταρχάς, το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν το έβγαλε κάποιος ελληνικός ελεκτικός μηχανισμός. Ναι. Το έβγαλαν οι Αμερικάνοι. Για τα δικά τους συμφέροντα. Και εμείς είμαστε τόσο άχρηστοι που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Γιατί πριν λίγο στην αρχή της εκπομπής σας είπατε ότι μπήκαν σήμερα εισαγγελείς και διαπίστωσαν ότι 300 γιατροί συνεχίζουν να τα παίρνουν το 16 και το 17. Η ανικανότητά μας έχει φτάσει στο σημείο να έρχεται μια ξένη χώρα να λέει ότι εδώ γίνεται κλεψά, σας κλέβουν και εμείς δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Και ασχολούμεθα να βρούμε κανέναν ψευδομάρτυρα, πέστε το όπως θέλετε, να πει κάποιες κουταμάρες για να οδηγήσουμε τον πολιτικό αντίπαλο στο εδόλιο. Άρα εκεί έφτασε η ανικανότητά μας. Εχθές πάλι άκουσα από τη Βουλή που το παρακολούθησα ότι έχει χάσει το δημόσιο 23 δις από το φάρμακο. Ναι. Τα 3-3,5-4 δεν ξέρω είναι στην Νοβάρτης. Τα άλλα 19 που είναι, κύριε Λιάτσο? Ποιες είναι οι άλλες εταιρείες? Δεν μας είπα η κυβέρνηση εχθές ότι πέρα από την Νοβάρτης υπάρχουν άλλες 10-15 εταιρείες που κλέβουν. Γιατί δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Το 7% έχει, λέει, στην αγορά. Το άλλο 93% το έχουν άλλες εταιρείες. Τα άλλα 20 δις ποιος τα πήρε? Ασχολήθηκε καθόλου η κυβέρνηση? Όχι. Δεν μας απαντάει κανένας. Και να ξεκινήσουμε από πότε έγινε το κακό. Δεν είναι καινούριο. Από το 2000-2001, επειδή το φάρμακο ήταν και στο Υπουργείο Εργασίας που υπηρετώ αυτά τα χρόνια και θυμόσαστε με την κατάληψη της λίστας, χρόνια τώρα εκτοξεύθηκε η δαπάνη από το 1.900 που ήταν το 2001 στα 5.600 το 9. Και δεν είναι η μόνη δαπάνη που εκτοξεύθηκε. Οι άλλες δαπάνες υγείας έχουν αύξηση 50% κατά την ίδια περίοδο. Οι άλλες γενικές δαπάνες του κράτους 50%. Να σας πω για τη μισθολογική δαπάνη την ίδια περίοδο της φορείς κεντρικής κυβέρνησης 92%. Άρα το πιάτσικο έγινε παντού. Δεν έγινε μόνο στο φάρμακο. Και έρχονται τώρα. Εσείς και βλέπετε να υπάρχει πολιτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση που πολύ καλά υπάρχει, περιγράφεται. Διαχρονική υπάρχει. Μπορεί να το αφισβητήσει κανένας ότι υπάρχει, αλλά όπως είπα και πριν λίγο. Δηλαδή υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που λέτε από το 2001 μέχρι σήμερα. Συνεχεία, βέβαια. Αυτό λέτε. Βέβαια. Η χώρα δεν χρεοκόπησε ούτε από τα 3 δις ούτε από τα 3,5. Όπως σας είπα, 23 δις η επικυβέρνηση χθες το βράδυ έχουν χαθεί στο φάρμακο. Να μας πει και τους υπολείπους.
Αυτό μας το είπαν οι Αμερικάνοι, δεν μας το είπε η κυβέρνηση. Να έρθουν να μας πούνε και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ή δεν θέλουμε να πειράξουμε τους υπόλοιπους και βρήκαμε ένα μέσο να κατηγορήσουμε τους αντιπάλους μας. Ναι. Και να έρθω στο πολιτικό μέρος. Θα έρθετε τώρα στο πολιτικό μέρος, αν μου επιτρέπετε. Ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αν δεν έσκαγε το FBI, με τα στοιχεία του FBI, ακριβώς, εμείς θα είχαμε ακόμα τον ύπνο του δικαίου. Δεν θα ασχολιόταν κανείς με τη ρεμούλα στο φάρμακο. Κανένας και δεν ασχολείται, κύριε Έπρεπε δηλαδή να έρθουν οι Αμερικάνοι και το FBI για τους δικούς τους λόγους. Και τώρα δεν ασχολείται. Όχι, τους έπιασε ο πόνος τους Αμερικάνους για μας. Πρέπει να μας πούν τα άλλα 20 δις, κύριε Λιάτσο. Και ξαφνικά ενεργοποιήθηκε το σύστημα για να γίνει η δικαστική έρευνα και να φτάσει η υπόθεση εκεί που έχει φτάσει σήμερα. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να μας πούνε και για τα άλλα 20 δις ποιες είναι οι άλλες εταιρείες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής. Το 85% της αγοράς του φαρμάκου στην Ελλάδα το κάνουν οι ξένες εταιρείες και μόνο το 15% της αγοράς το έχουν ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Πρέπει να μας πούνε που είναι τα άλλα 20 δις, ποιες εταιρείες το έχουν. Και αυτό σωστό είναι. Και να έρθω στο σημείο που βοηθάει την κουβέντα. Ναι, ναι. Να το λιώσω. Και έρχονται τρεις μάρτυρες, οι οποίοι είναι ανώνυμοι, προστατευμένοι, δεν ξέρω πώς, οι οποίοι ήσαν τυφλοί από το 1 μέχρι το 12, το 11, τυφλοί. Κουφοί, δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν. Δεν είχαν καμία αντίληψη, τίποτα. Και ξαφνικά την περίοδο που η μεγάλη μείωση της δαπάνης έγινε από το 2011 με διάφορους τρόπους, δεν θα τους σχολιάσω. Όχι, τους τρόπους. Η μείωση δαπάνης που έγινε, κύριε Καλάκο, επιρρύφθηκε σε όλους εμάς. Ένα δηλαδή, μέρος εμάς. Η συμμετοχή, ένα μέρος δεν είχε εμάς. Συμμετοχή μέχρι το 2009. Κανένας δεν πλήρωνε συμμετοχή στο φάρμακο. Το PSI το έχασαν τα χρήματα οι εταιρείες. Έτσι. Ό,τι κόπηκε. Υπήρξε τα γενώσιμα, έφερε μείωση της δαπάνης. Και ένα ποσοστό πέρασε και στους ασφαλισμένους. Με αύξηση της συμμετοχής τους. Υπήρξε μείωση. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πράγματα, αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι το 2011 αυτοί οι μάρτυρες δεν είχαν ούτε όραση, ούτε ακοή, ούτε τίποτα. Ξαφνικά την απέκτησαν το 2011. Και αφού την απέκτησαν, είδα, άκουσα, είπα, την ξανάχασαν πρώτη-πρώτη του 2015 την όραση και την ακοή. Την ξανάχασαν. Την είχαν διακριτά για ένα μικρό διάστημα. Και αυτοί, σε αυτούς τους τρεις μαρτύρους στηρίχθηκε να κατηγορηθούν άνθρωποι. Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν, αλλά δεν μπορεί ο πρόεδρος του ΣΤΕ, που έτυχε να έχει την ατυχία να κάνει ένα μήνα πρωθυπουργός, να έρχεται κάποιος μάρτυρας και να λέει ότι άκουσα, είδα, η πιάτσα λέει ότι πήρε 100.000 ή δεν πήρε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ναι. Γελιοποιούν το πολιτικό σύστημα και όλη τη χώρα. Πιστεύετε όλοι ότι με τις διαδικασίες τώρα που είναι μπροστά σε εξέλιξη θα μάθουμε τι έχει συμβεί? Όχι, δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα. Οι γιατροί, εντάξει, θα τους δώσουν ό,τι δώσουν οι Αμερικάνοι. Όποια λίστα έχουν οι Αμερικάνοι και τη δώσουν στη δημοσιότητα, αυτό θα μάθουμε. Όπως δεν θα μάθουμε για τα άλλα 20 δις. Ποιες άλλες εταιρείες. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Καλακό. Κύριε Λιτσογιάννη. Εμιλιέ, υπήρξε χθες στη Βουλή μια ομιλία η οποία έχει περάσει, ας πούμε, έτσι στον ντούκου, θα λέγαμε, κανένας δεν έδωσε σημασία. Ήταν του κυρίου Λικουρέτζου, ο οποίος περιέγραψε τι πιέσεις ασκούνται σε έναν υπουργό, τι καταστάσεις αντιμετωπίζει και τι δύναμη πρέπει να έχει για να αντισταθεί. Ουσιαστικά περιέγραψε μια ζούγκλα που επικρατεί και στη μέση βρίσκεται ένας υπουργός, ο οποίος αν δεν έχει τη δύναμη την οποία υπενήχθηκε ο κύριος Λικουρέτζος για τον εαυτό του, θα συμβούν σημεία και τέρατα. Είπε και κάτι άλλο όμως. Ανέθεσε σε μια επιτροπή να κάνει μια έρευνα, την οποία όταν έφυγε την παρέδωσε στο διάδοχό του και μάλιστα είπε πάρα πολύ σημαντική και κάλεσε και το σημερινό υπουργό να πάρει αυτή την έρευνα, να τη λάβει υπόψη του και να καθορίσει και πολιτική. Αλήθεια, τι έγινε αυτή η έρευνα που είχε ζητήσει ο κύριος Λικουρέτζος και μάλιστα ήταν αποκαλυπτική? Γιατί λέμε, μας τα αποκάλυψε το FBI. Δεν μας τα αποκάλυψε το FBI, το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Ήταν κοινό μυστικό. Όταν, ας πούμε, τα εμβόλια χρειαζόμασταν, δεν ξέρω κι εγώ, 3 εκατομμύρια, ας πούμε, εμβόλια και παίρνουμε 16 εκατομμύρια και επιστρέφουμε πίσω τα άλλα μετά με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όταν η φαρμακευτική δαπάνη από το 1,7 δις πηγαίνει στα 5,6 δις, όταν γίνονται όλα αυτά που γίνονται, δεν χρειάζεται να είναι κανείς έτσι σοφός για να καταλάβει τι γινόταν. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι όλα αυτά έχουν εκτοξεύσει τη δαπάνη για την υγεία
και τις κοινωνικές δαπάνες σε τέτοιο ύψος που έρχεται μετά η Τρόικα και λέει πρέπει να τις κατεβάσουμε στο 13% και πώς να τις κατεβάσουμε κόβοντας μισθούς και συντάξεις. Και εδώ λέμε να σε ποιο σημείο η φαρμακευτική δαπάνη, το πλιάτσικο που έγινε σε αυτόν τον τομέα, κόστισε και μάλλον προκάλεσε την περικοπή των συντάξεων, που είναι σημαντικό πράγμα. Παρακαλώ. Μαζί με όλα αυτά που είπε προηγουμένως και ο κύριος Καλάκος, ο οποίος δεν είναι μόνο το φάρμακο, είναι και άλλες δαπάνες, ναι, οι οποίες πήγαν στα ύψη. Να απαντήσουμε στον τελεθεατή με το ακατάσχετο. Να, για απαντήστε, ναι. Λοιπόν, λέει ο πρόσωπος των εφοριακών, κύριος Χατζαλάτας, ότι είναι το ποσό μόνο το. Ο κύριος Χατζαλάτας σας έστειλε μήνυμα, ναι. Ναι, το 1.250 ευρώ, ναι. Και εφόσον έχει δηλωθεί ακατάσχετο λογαριασμό. Ναι. Μέχρι 1250. Και ακατάσχετος να έχει μέχρι 1200. Μερικοί δεν το δηλώνουν. Λοιπόν, Θανάση, σου έκανε εντύπωση γιατί ψηφίσανε υπέρ 188 για τον κύριο Αβραμόπουλο και ψηφίσανε 159 υπέρ του κυρίου Σαλμά. Βεβαίως, είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε αυτούς που δεν ψήφισαν για την παραπομπή του κυρίου Σαλμά. Ναι. Ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να παραπεμφθεί. Υπάρχει δηλαδή μια κατηγορία βουλευτών οι οποίοι δεν πίστηκαν ότι ο κύριος Σαλμάς θα έπρεπε να παραπεμφθεί. Τέλος πάντων, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό. Του δίνεται ευκαιρία. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Στην... Έχει όμως σημασία ότι δεν ψηφίσαν. Συγγνώμη, δεν θα βέβαια έχει σημασία. Έχει σημασία ότι δεν πήγαν unblock οι βουλευτές να ψηφίσουν. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ποιοτική διαφορά 188-189 με 159. Και υπήρχαν και άλλοι ενδιάμεσα, δείχνει ότι δεν ήταν αμπλόκια τα πράγματα και ψηφίσανε με βάση μια κομματική δουλειά. Μα ήδη μάρτυρες τα λένε όλα. Εμίλη, εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτή την αριθμητική, γιατί για μένα μπορεί να έχει τη σημασία, αλλά δεν είναι η ουσία, δεν είναι η ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης είναι αυτός ο πολιτισμός, ο πολιτικός πολιτισμός που δεν υπήρξε στη Βουλή. Και αν θέλετε, αυτοί που συμπεριφερθήκαν με τον πλέον άθλιο τρόπο, είναι και αυτοί που αδίκησαν περισσότερο τον εαυτό τους. Γιατί το λέω? Γιατί όταν γνωρίζεις ότι το κλίμα στην κοινωνία είναι αυτό που είπε ο κύριος Κρανιδιώτης, δεν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου με αυτό τον τρόπο, αλλά ζητάς το συντομότερο δυνατό να χυθεί άπλετο φως, γιατί δεν είσαι ένοχος. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μάλιστα. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πολιτικός με πείρα, πρέπει να γνωρίζει όταν μιλάει στο κοινό να μιλάει και ανάλογα, να μην αφήνει το θυμικό του. Γιατί, αν το πάμε και λίγο πιο πέρα, αν βρεθεί σε μια... Θα πείτε κάτι. Ορίστε. Για τη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη, έχετε κάποιο σχολιασμό? Χθες ήταν άψογος. Μισό λεπτό, να απαντήσω εγώ. Απέναντι στον κύριο Πικραμένο, κύριε Γιωργαντά, μου επιτρέπετε, επειδή εγώ αυτά που λέω τα γράφω κιόλας και μένουν αυτά γραπτά μου. Λοιπόν, με τον Πολάκη δεν έχω πρόβλημα πολιτικό ή ηθικό. Έχω πρόβλημα αισθητικό και για μένα είναι χειρότερο αυτό. Το αισθητικό σκέλος του Πολάκη, αν θέλετε, προσβάλλει και την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έπρεπε κάτι να κάνουν και τον Πολάκη και τον άλλον, πώς το λένε, τον σύμβουλο. Ξεχνώ, τον Καρανίκα, να τους βγάλουν από το, να τους βγάλουν από το κάδρο. Μάλιστα. Τους θίγει ανεπανόρθωτα. Είναι αισθητική πληγή για την ίδια την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτά. Λένε... Ακούστε τα σενάρια. Ελπίζω να ικανοποιηθήκατε, κύριε Γεωργαντά. Σας τιμά, βλέπω ότι. Συσπυρώνονται τώρα, συσπυρώνονται όλα τα κόμματα με την ιστορία κατά του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα και αρχίζουν και διακινούνται διάφορες πληροφορίες ότι θα πάει σε πρόορες εκλογές ο κύριος Τσίπρας κτλ. Έχετε τέτοια αίσθηση, κυρία Σπανοπούλου, ότι μπορούμε να πάμε σε πρόορες? Δεν είμαι εγώ εκείνη που μπορώ να το. Όχι, τι αίσθηση απαντήσω. Όχι, δεν έχω αυτή την αίσθηση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει τη θητεία της κανονικά. Κύριε Παυλίδη, τι λέτε από αυτού? Όχι, νομίζω ότι δεν λειτουργούμε με μια μικροπολιτική αντίληψη. Θεωρώ ότι έχουμε ένα σχεδιασμό προς υλοποίηση ειδικά από τις δεύτερες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτόν υλοποιούμε και αυτό θα πραγματοποιήσουμε. Το Σκοπιανό δημιουργεί κραδασμού στην κυβέρνηση, τι πιστεύετε? Θα δημιουργεί κραδασμούς από ποια άψη? Νομίζω ότι τα συλλαλητήρια είχαν μια δικιά τους δυναμική και μια δικιά τους τοποθέτηση στα πράγματα. Η εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με συλλαλητήρια. Υπάρχουν καταγεγραμμένες εθνικές θέσεις σε αυτό το ζήτημα, παρόλες διαφωνίες. Και προφανώς και η κυβέρνηση ακούει
και ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με την χρήση του ονόματος Μακεδονία ή όχι, αλλά πρέπει να, στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να δούμε και άλλα σοβαρά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή που αφορούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ανάγκη ύπαρξη ή όχι του κράτους των Σκοπίων ή τη διάλυσή του. Είναι αρκετά ευαίσθητη η περιοχή των Βαλκανίων και συζητάμε μόνο με μια αντίληψη σειραλυτηρίων. Μια αποκλειστική είδηση τώρα, η οποία δημοσιεύεται στο iEfemerida.gr του κυρίου Χρήστου Ράπτη, φίλες και φίλοι, ότι είναι έτοιμο το σύμφωνο Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν ισχύει, κύριε Πουλακίδα. Δεν ξεπερνά τις 20 σελίδες. 17 σελίδες. 17 σελίδες, λέει ο κύριος Πουλακίδας, άρα είναι απολύτως έτσι τα πράγματα, όπως το γράφει το iEfemerida.gr και θα αποτελέσει τη συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας για τις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, για τη σύνταξη του διπλωματικού κειμένου απαιτήθηκαν πολλές εργατόρες. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο είχε προσωπικά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Γκοτζιάς, που τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες και πιθανότατα σε λίγες μέρες θα επισκεφθεί ξανά τα Σκόπια με αεροπλάνο και θα προσγειωθεί πλέον μετά από πάρα πολλά χρόνια στο μετανομαστέν πλέον αεροδρόμιο. Και θέλω να ρωτήσω. Το σχέδιο σχεδιασμού είναι που σα διακόπτω, κύριε Λιάς. Παρακαλώ. Είναι μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του Μαρτίου, να υπάρχει σαφής εικόνα αν μπορεί να βρεθεί λύση ή όχι. Ή όχι. Μίλη, μπορώ να δώσω μια πληροφορία. Πάντω, το σχέδιο το οποίο θα ετοιμαστεί στην ελληνική πλευρά να δοθεί και στην άλλη πλευρά να προσθέσουν πράγματα και να δουν τι μπορεί να γίνει. Ο ελληνικό λαό δεν θέλει 17. Μπορούμε να δώσουμε μια πληροφορία. Η εκτίμηση που υπάρχει, ας πούμε, σε πάρα πολύ υψηλά κλιμάκια, δεν θα ήθελα να προχωρήσω λίγο να προσδιορίσω περισσότερο, είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία και ο λόγο θα είναι το Σύνταγμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στο Σύνταγμα. Και εκείνο που θα γίνει είναι να δώσουμε το καθεστώς του παρατηρητή στα Σκόπια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ναι. Ναι. Αυτό. Πάλι καλά. Επαφή αντιεπίθεση μας στο σοβινισμό των Σκοπιανών. Για να μην υποστούμε την ΙΤΑ δηλαδή. Μάλιστα, διακόψαμε τον κύριο Παπαδίδη. Δεν ξέρω, κύριε Κραϊνδιώτη, αν εσείς θεωρείτε ΙΤΑ. Η ΙΤΑ έχει υπάρξει ήδη από τότε, από εκείνους που εκχώρησαν κατ' εσάς, μισό λεπτό, που εκχώρησαν το όνομα Μακεδονία και δεν αντιδρούσατε όλα αυτά τα χρόνια. Για τον Ταλκά, τον οποίο έχουν μερικοί να δικαιολογούν τους ξένους σοβινισμούς και να κατηγορούν τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτή την καψούρα με τους παλαιοναζί των Σκοπίων, όπου κυβερνά το ΒΜΡΟ του Μιχαήλοφ, ξέρετε ποιος ήταν ο Μιχαήλοφ? Φίλο του Χίτλερ, του Χίμαρ και του Άντε Πάβελιτ. Αυτού είναι την πολιτική συνεχίζουν. Λοιπόν, και θεωρείται αυτό τώρα προοδευτική πολιτική. Εντάξει, εγώ δίνω τα αρέστα μου. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, σας διακόψαμε. Ναι, ήθελα να πω εκτός από το Σκοπιανό και να συνεχίσω την κουβέντα στο ζήτημα του σκανδάλου Νοβάρτης. Τα ζητήματα που έθιξε ο κ. Γιωργαντάς έχουν απαντηθεί μέσα στη Βουλή. Πρώτον, το ζήτημα γιατί 10 και όχι μία κάλπη. Γιατί δεν αποφασίσαμε χθες μόνο τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, αλλά και την εξατομικευμένη παραπομπή ενός εκ των ανθρώπων, των πολιτικών προσώπων που καταδεικνύονται από την δικογραφία. Άρα, οφείλαμε να κάνουμε αυτές τις 10 κάλπες και εξάλλου δεν ήταν η πρώτη περίπτωση που λειτουργήσαμε έτσι και στο παρελθόν και στο Βατοπέδι και σε άλλες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο λειτουργήσαμε. Δεν ήταν κάτι καινούργιο. Δεύτερον, δεν υπήρξαν κατήγοροι, γιατί άκουσα και τον κύριο Σαμαρά και άλλους, οι κατήγοροι που γίνανε κατηγορούμενοι στο τέλος της διαδικασίας και αυτά. Δεν υπήρξαν κατήγοροι. Η δικογραφία έλεγε για εξέταση πολιτικά πρόσωπα, άρα δεν υπήρχαν κατηγορίες δεύτερον. Τρίτον, είναι μια ουσία σε εξέλιξη και χθες συζητήσαμε κυρίαρχα το διαδικαστικό μέρος, πώς θα πάμε στην προκαταρκτική και όχι επί της ουσίας. Η κουβέντα επί της ουσίας θα γίνει μέσα στην Επιτροπή και εκεί θα βγουν τα συμπεράσματα που πρέπει να βγουν, όπως η ουσία γίνεται και στην δικαιοσύνη με τη συνέχιση της έρευνας και της προανάκρισης που υπάρχει στο επίπεδο των προσώπων που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Και τέταρτο, η πολιτική ευθύνη το συζητάμε. Δεν είναι το ζήτημα αν κάποιοι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να χρηματίζονται. Και τώρα υπάρχουν φακελάκια. Το θέμα είναι πόσο θεσπίζεις θεσμικά το σύστημα να διαμορφώνει άμυνες ισχυρές. Για παράδειγμα, προφανώς το γνωρίζουμε όλοι και τώρα χρηματίζεται ένα μεγάλο ποσοστό των γιατρών στο Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Χρηματίζεται. Το ζήτημα είναι και άλλες ένα σύστημα θωράκισης. Ναι. Στους ιδιώτες υπάρχει ένα νομικό θέμα, βέβαια, έτσι. Το αν συνταγογραφεί το ΑΒ φάρμακο,
Ποια, δηλαδή, πού καλά, μιλάμε κυρίως για τους γιατρούς του δημοσίου. Του δημοσίου. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, ξέρετε τι εξετάζετε τώρα. Εξετάζετε αυτή τη στιγμή το εξής πράγμα. Εάν τα 10 αυτά πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία παίρναν λεφτά για να εξυπηρετούν τα προϊόντα της συγκεκριμένης φαρμακευτικής. Συμφωνώ. Αυτό είναι το θέμα. Χρηματίζονταν λοιπόν αυτοί οι 10 για να προωθούν και να εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα της Νοβάρτης, ναι ή όχι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι έτσι υπάρχει μια πραγματικότητα στη δημόσια διοίκηση, η οποία είναι μια δημόσια διοίκηση που φτιάχτηκε από τα κατάλοιπα του εφηλίου πολέμου, με χίλιες δύο αισθάσεις που μπορεί να έχει ο καθένας για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε στο προφίλ του το σύστημα της δημόσιας διοίκησης. Παρ' όλα αυτά όμως, το βασικό είναι πώς το θωρακίζεις. Για παράδειγμα, φέραμε τη λίστα χειρουργείου. Είναι ένα αμυντικό θεσμικό σύστημα το οποίο εν μέρει θωρακίζει τον πελάτη, τον ασθενή, από την ανάγκη χρηματισμού για να μπει σφήνα, ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο, για να μπει σφήνα στο χειρουργείο παρακάμπτοντας κάποιον άλλο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ένα τρίτο που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, το ζήτημα του χρηματισμού των γιατρών της δημόσιας διοίκησης δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, γιατί το ζήτημα της ανικανότητας ή της διαφθοράς που το απολάμε εύκολα είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σύγχρονο. Η διαφθορά είναι ένα πυρηνικό, συστημικό στοιχείο του συστήματος. Και κοιτάξτε και σύγχρονες χώρες. Η έρευνα της Νοβάρτης, το πώς χρηματίζονται, ή η έρευνα στο πώς χρηματίζονται στη δημόσια διοίκηση ή στην υγεία και στο εξωτερικό, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι υποέλεγχο, των γιατρών εννοώ ή των φαρμακοποιών. Είναι ένα ζήτημα υποέλεγχο που λειτουργεί σε κράτη όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία. Άρα μην θεωρούμε ότι είναι ένα τριτοκοσμικό δικό μας φαινόμενο. Το δικό μας φαινόμενο, το τριτοκοσμικό ίσως, είναι το βαθύ επίπεδο της πολιτικής διαφθοράς. Κυβερνάτε κοντά 3 χρόνια. Ναι. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την πολιτική στο φάρμακο. Μείνετε στο φάρμακο, σας παρακαλώ. Υπάρχει κοινοτική οδηγία και υποχρέωση της Ελλάδας από το 2013. Ναι. Δεν το έκανε το 2014, δεν το έκανε το 2015. Εσείς, εδώ και 3 χρόνια, δεν έχετε προστατεύσει το φάρμακο και δεν έχετε σχεδιάσει μια εθνική πολιτική πάνω στο φάρμακο. Να σας πω κάτι. Ναι. Μιλάμε για τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα για τους γιατρούς. Τα ξέρουμε όλοι. Ναι. Να σας πω κάτι. Στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, τα 3 χρόνια που κυβερνάτε, δεν καταφέρατε να κάνετε μία βάση δεδομένων του νοσοκομιακού φαρμάκου. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομιακό φάρμακο είναι αέρα πατέρα. Καταρχήν να σου πω. Και γίνεται το μεγάλο πάρτι ακόμα. Και σας το αποδεικνύουν τα στοιχεία ότι υπάρχει. Και στο κομμάτι της φαρμακευτικής δεν λέω ότι τα πιάνουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ, λέω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει και δεν έχετε παρέμβει θεσμικά. Παρεμβάσεις. Για το μελάνομα που μας είπε χθες το βράδυ ο κύριος Ξανθός. Να σας πω εγώ για το μελάνομα. Σε σχέση με τις επιτροπές τιμολόγηση του φαρμάκου, την παρουσία του υπουργείου σε αυτές ή το ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις. Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία, σαφώς μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Αλλά ότι δεν έχει γίνει τίποτα, θα διαφωνήσω σε σχέση με αυτό. Ναι, κύριε. Γιατί δεν μιλάμε για την τεράστια επιβάρυνση της δημόσιας υγείας των νοσοκομείων από τη λάθρο μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση. Έχετε πάει κανείς πρόσφατα σε δημόσιο νοσοκομείο σε εφημερίδα, τι γίνεται? Όπου φεύγουν και λάθρα πολλές φορές, δεν πληρώνουν τίποτα. Τα έχουμε δει αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα όπου είναι ήρωες εκεί πέρα. Για να μην δούμε την εντύπωση ότι όλοι οι γιατροί του δημοσίου χρηματίζονται. Γιατί να πω και στον κύριο Παυλίδη, εγώ δεν είμαι νεοφιλελεύθερος. Εγώ είμαι υπέρμαχος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Και έχω δει με πόση αυταπάρνηση κάνουν τα καθήκοντά τους. Αλλά να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα. Τις ορδές μέσα των παρανόμων μεταναστών, τις οποίες πολλές φορές δεν μπορούν να συνεννοηθούν, πολλές φορές γίνονται και βίαιες. Δηλαδή, μετανάστες δεν είναι άνθρωποι μετανάστες. Εγώ σας λέω κάτι απλό. Ναι. Ότι το επιτρέπουμε στον Ερντογάν. Επιτρέπουμε στον Ερντογάν. Δεν πρέπει να θεραπεύονται και να νοσηλεύονται οι μετανάστες. Να πείτε όμως ότι αυτούς τους παράνομους που στέλνουν δουλεύουν τον Ερντογάν εδώ, τους πληρώνετε εσείς. Αυτό που μας ακούει τους πληρώνει. Αυτό να το πούμε. Να το εξηγήσουμε. Και να τους πούμε ότι αυτό που είπε και ο Επίτροπος. Θα πρέπει να αφήνουμε να γίνουν υγειονομική βόμβα, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό που θέλετε να τους αφήσουμε να γίνουν υγειονομική βόμβα. Θα με ακούσετε. Αυτό που είπε και ο πρόσωπος της αρμοστίας, ότι από το 2019 και μετά όλο το κόστος για τα επιδοτούμενα σπίτια που τους νοικιάζουν θα το επιβάρυνουν, θα πάνε στον προπολογισμό. Θα τα πληρώνουν οι νέες πολίτες, θα τα πείτε και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Για όσους νομοποιηθούν και πάρουν μετά την παραμονή. Αμέσως. Να κοινά Κώστα. Μια διαφορετική αντίληψη για το πώς θέλουμε να είναι η κοινωνία. Αυτό είναι η διαφορά. Την ακούσαμε. Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, ποιος θέλει οι άνθρωποι να πεθαίνουν. Εγώ αυτό είπα. Αυτό κατάλαβες. Ποιος κοιτάει τα διαβατήρια. Δηλαδή θα σου στείλει ο Ερντογάν όσους θέλει, θα τους πάρεις, θα τους πληρώνεις σπίτια, θα τους ταΐσεις, θα έχουν δωρεάν παιδεύσει στα νοσοκομεία. Αλλά μιλάτε σε μια άλλη πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες χωρίς ασφάλεις, καρκινοπαθείς μητέρες που δεν έχουν φάρμακα. Αυτοί που είναι άστεγοι. Γι' αυτό κάναμε και τη συμφωνία με την Τουρκία. Γι' αυτό έγινε και συμφωνία με την Τουρκία. Ποια συμφωνία. Για πήγαινε στη Μόρια να του πείτε για τη συμφωνία. 60.000 είναι. Πηγαίνετε στη Μόρια. Κοιτάξτε όμω και τα νούμερα.
έρχεται μεγέθη. Ότι η παρουσία των προσφύγων και των μεταναστών. Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο. Κύριε Κραδιώτη, το μέγεθο είναι κοντά στι 60.000 εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν το ξεχνάτε όμω. Γιατί δεν μπορεί να έκανε το 14. Γιατί σβουλιάζαμε, θέλετε. Κάποιο φύλακε τα σύνορα. Μα δεν αντίληψε αυτή. Δεν αντίληψε αυτή. Γινόταν πολιτική αυστηρή. Γιατί η θάλασσα έχει σύνορα. Σκοτώνονταν δηλαδή άνθρωποι πάνω στο φράγμα. Μετά τι διαφημίσει. Δεν έχουμε νεκρού στο Αιγαίο. Αυτό το ξεχνάτε. Είστε καλά, φίλες και φίλοι, για τα mail και τα μηνύματα που στέλνετε και με αυτή την επικοινωνία που έχετε με την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρούλα Ορφανού, ευχαριστώ πολύ για το mail. Ασχολείστε, κύριε Λιάτσο, με ένα διαχρονικό σκάνδαλο και χάνετε την ουσία. Ξεπουλούν τη χώρα μας. Παραχωρούν το όνομα μιας περιφέρειάς μας, δηλαδή της Μακεδονίας μας. Και εσείς μας λέτε ότι λένε οι ξένοι ότι είναι ευκαιρία να λυθεί ένα ανύπαρκτο για μας ζήτημα, κατάσταση τραγέλαφος. Και μέσα στο γενικό χαμό έχουμε και τους Τούρκους να μας απειλούν. Και εμείς να τους λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, αλλά μην το ξανακάνετε γιατί θα αντιδράσουμε. Πάντοτε και πάντα, μία άλλη φορά θα τους κάνουμε νταντά μόνο στα λόγια. Μάθετε λοιπόν ότι εμείς, ο ετερόκλητος, η λέξη ετερόκλητος το βάζετε σε εισαγωγικά, όχλος, θα αντιδράσουμε και περιμένετε τη συνέχεια του ξεσηκωμού των Ελλήνων απανταχού της Οικουμένης. Μια σύσταση να διαβάζετε τα μηνύματα και όχι μόνο αυτά που δεν βάλλονται κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Στο τελευταίο έχετε πάρα πολύ άδικο. Αυτό μόνο θέλω να σας πω. Κατά τα άλλα, η άποψή σας, απολύτως δημοκρατικά, όπως όλες οι απόψεις, διακινήθηκε μέσα από την εκπομπή. Η Ιωάννα Μεσάρη. Πότε επιτέλους από το πρωί μέχρι το βράδυ θα μιλάνε όλοι για το απέσιο κατασκεύμασμα που λέγεται νόμος Βενιζέλου που φέρνει τόσα δεινά. Αλέξανδρος Βασιλιάδης. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχουν καταδικαστεί ως ένοχοι όλη η πολιτική της Συνοδού και του Πασόκ για το θέμα της Νοβάρτης. Είναι ένας λόγος μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα εξοπλιστικά που κατέρευσε η χώρα μας και θα έπρεπε να ντρέπονται. Κύριος Χριστόφορος, και τι δεν ακούσαμε χθες στη Βουλή, συμμορίτες, προδότες και βορεί, είπαν ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση από καταβολής του ελληνικού κράτους. Αν έτσι τότε ζω σε μια χώρα όπου η κυβέρνησή μου είναι χειρότερη από τη δικτατορία του Πάγκαλου, του Μεταξά και του Συνταγματαρχών, ετοιμάζομαι να αυτοεξοριστώ πριν με συλλάβουν. Τέτοιο πολιτικό ήθος από αθώους πρώτη φορά βλέπω στη μίζερη ζωή μου. Ήμαρτον Θεέ μου, καλή δύναμη Εμίλια, Αθανασίου Χριστόφορος, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη. Κύριε Λιάτσε, ας βροντάει η Ελλάδα για τη μικρή Νοβάρτης. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν τολμήσουν να ανοίξουν τις τεράστιες, λέτε και άλλες εταιρείες, δεν θα πω τα ονόματα, διότι δεν πρέπει να πω τα ονόματα που αναφέρετε. Ζω με την ελπίδα απονομής δικαιοσύνης, λέει ο κύριος Γιώργος Αντωνίου. Τη χθεσινή μέρα, λέει ο κύριος Γιάννης Καρακώστας, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μαύρη για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η κυρία Σπανοπούλη ήταν η πιο ακριβής αλλά πολύ επίκης στους χαρακτηρισμούς της για όλη τη χθεσινή διαδικασία. Αν οι πολιτικοί μας δεν συνέλθουν γρήγορα, τα αποτελέσματα στα μη ζωνεθνικά μας θέματα θα είναι ανεπανόρθωτα και τραγικά. Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και επιτέλους ας πληρώσει και κάποιος, γιατί αυτή η διαπλοκή και η διαφθορά κάνουν πάρτι ακόμα. Και μιας και τώρα περνάει η ώρα και μπορούμε να τα λέμε όλα, να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, θέλετε. Δείξτε τον κύριο Ντράγκη φωτογραφία, κύριε Καλογερνέ. Ο Μάριο Ντράγκη αύξησε τις αποδοχές του, φίλες και φίλοι. Οι ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, έφτασαν πέρσι τα 396.900 ευρώ, ούτε 400.000 δεν μπαίνει, αυξήθηκαν δηλαδή κατά περίπου 2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο οργανισμός. Ο μισθός του αντιπροέδρου της ΕΚΟΥΤΟΥ, Βίτορ Κωνστάνσιο, έφτασε 440.200 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 4 μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της, μεταξύ των οποίων τον ξέρουμε αυτόν ο Γάλλος ο Μπενουά και Ρε, έλαβαν από 283.488 ευρώ το καθένα. Τον ίδιο μισθό, δηλαδή 283.488 ευρώ, έλαβε και ο επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας, ο κύριος Ντανιέλ Νουί. Συνολικά το μισθολογικό κόστος πέρσι αυξήθηκε κατά 14,6% στα 535 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, όπως εξήγησε η ΕΚΟΥΤΟΥ, οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και στις αποζημιώσεις που δόθηκαν σε όσους ολοκλήρωσαν τη θητεία τους ή έληξε η σύμβασή τους. Απ' την άλλη, όμως, ξέρετε τι κάνανε, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Αν την είδατε την είδα, δεν την είδησε. Ούτε διάβαζα λίγο πριν έρθω. Παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφασή του, ανοίγει το δρόμο στις απολύσεις εγγύων. Για τις ομαδικές. Πολύ σημαντική απόφαση. Όταν λέει, ναι, λέει δεν σχετίζεται, ναι, ναι, λέει, με την εγκυμοσύνη, ναι, ναι, αλλά είναι στον πλαίσιο των ομαδικών. Κατάπτυστη. Δεν είναι ατομικό.
Λοιπόν, θα μετά θα πούνε πάλι και ατομικά. Δεν σε απολύεται, μην είσαι έγκυος. Σε απολύω γιατί δεν είσαι παραγωγική. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ποια είναι η πατρίδα μας. Αλέξη Τσίπρας χθες στη Βουλή, κυρία Σπανοπούλου. Σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν τα φάγαμε μαζί, είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στη Βουλή. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε θα τελειώσετε με εκλογές, κύριε Τσίπρα. Κυρία Γεννηματά, ναι στη σύσταση προανακριτικής με πλήρη ανακριτικά καθήκοντα. Σταύρος Θοδωράκης, δεν θα μιλήσω, καταθέτω την ομιλία μου στα πρακτικά. Δημήτρης Κουτσούμπας, λέμε ναι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Μέχρι τέλους. Βασίλης, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Βασίλης Λεβέντης, κακώς συμπεριλήφθηκαν τα ονόματα δύο πρώην πρωθυπουργών. Αυτά υποθήκαν μεταξύ άλλων που εσείς θα κρίνετε, φίλες και φίλοι, το επίπεδο της συζήτησης και αυτά που διαμήφθησαν χθες στη Βουλή. Ναι, κύριε Σπανοπούλου, σας βλέπω, είστε έτοιμοι. Να πείτε κάτι. Προσπαθώ να τα βάλω όλα στη σειρά. Παρακαλώ. Βρήκα τον κύριο Μητσοτάκη πολύ πολιτισμένο. Ναι, ναι. Έτσι, σε σχέση με άλλες φορές ή με άλλα. Ναι. Και θα έλεγα ότι προτιμώ την επιλογή που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης να μην μιλήσει. Επιλέγω δηλαδή αυτή την επιλογή. Σε ένα τέτοιο θέμα να μην μιλήσει. Παρόλο που ήταν έτοιμος, ναι. Θύμωσε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν πρέπει να θυμώνουν σε τέτοιες μέρες όμως. Του πήραν τη σειρά. Εκτός αν θεωρεί ο κ. Θεοδωράκης ότι είναι έλασον θέμα. Αλλά τέτοιο θέμα που έχει καταλυστεθεί ο κόσμος, που ο Κοσμάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά μετά τις 20 του κάθε μήνα, που υπάρχει συμμετοχή στο φάρμακο του φτωχού Έλληνα ασθενή, δεν μπορεί πολιτικός αρχηγός να λέει τσατίστηκα και δεν μιλάω. Εκτός για άλλους λόγους, αν δεν ήθελα να θίξει πράγματα, πρόσωπα και πράγματα. Νομίζω ότι βγήκε κερδισμένος με το να μην μιλήσει. Θα δούμε σαν εικόνα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, είπε και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέχασε όμως να πει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Και ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πράγματι, έχει δίκιο σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ίσα. Με τους υπόλοιπους πολίτες. Ούτε ο κύριος Καμένος. Μην μου χτυπάς στο κεφάλι. Τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ίσα. Ο κύριος Καμένος ειδικά δεν είναι ίσος. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Γεροκατά, θα πάρετε το λόγο. Εγώ θέλω να βάλω και άλλα θέματα, διότι τρέχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ο κύριος Χάν, είναι επίτροπος ο κύριος Χάν, φίλες και φίλοι. Είναι ο κύριος Γιώχανες Χάν, είναι Ευρωπαίος Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρότατο. Αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Die Welt, σοβαρή εφημερίδα, ακούστε τι αποκαλύπτει, ότι αρχίζουν οι διαδικασίες ένταξης διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Πουγουδουμού και για την Αλβανία. Αρχίζουν λοιπόν οι συνομιλίες και οι διαδικασίες έναρξης διαπραγματεύσεων για την Αλβανία και για την Πουγουδουμού. Οι οποίες βέβαια μπορεί να κρατήσουν αυτές τις διαδικασίες πολλά χρόνια. Δεν είναι όπως το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι μία και έξω. Είναι μία και έξω. Παίρνεται η απόφαση, γίνεσαι μέλος του ΝΑΤΟ. Εδώ μπορεί να πάρει και 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια κτλ. Παρακαλώ, κύριε Γεροκαντά. Πρώτα ένα σχολιασμό. Θέλω να κάνετε σχόλιο ό,τι θέλετε και για το θέμα Νοβάρτης. Βεβαίως. Θέλω να μπούμε και στα εθνικά θέματα. Συμφωνούμε. Και παράλληλα, αν θέλετε να κάνετε και ένα σχολιασμό, χθες είχαμε μία πολύ καλή είδηση για την ελληνική μας οικονομία. Είχαμε αναβάθμιση από τη Moody's 2 μονάδες. Και παράλληλα, σήμερα αυτό λειτουργήσε και άρχισαν και αποκλιμακώνονται και τα επιτόκια στα ομόλογα. Χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε και άλλες αναβαθμίσεις. Ναι, ναι. Με αυτή την αναβάθμιση φτάσαμε περίπου στα δεδομένα του τέλους του 2014 και βεβαίως ελπίζουμε να αποτυπωθεί αυτό και σε μείωση αποκλιμάκωση των επιτοκίων και βεβαίως σε καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Άρα λέει η Moody's. Όταν εμείς, ακούστε λίγο, η Moody's το λέει και αυτό μέσα στην έκθεσή της, ότι αυτά τα δεδομένα είναι τα δεδομένα του 2014. Το λέει και αυτό. Καμία σχέση λέει με τη δημοσιομική εικόνα του 2014. Έχετε μια κακή συνήθεια. Εγώ αποφεύγω να διακόψω, κύριε. Πραγματικά. Ναι, μιλήστε, δεν σας διακόπτει κανείς. Μιλήστε. Παρακαλώ. Όταν εμείς τέλος του 2014, ξέρετε, λέγαμε ότι βελτιώνονται τα νούμερα. Και ότι αναμένεται και η βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί πάντα θέλει ένα χρόνο για να το δουν αυτοί οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Εσείς αυτό το έτσι το περιγελούσατε. Τώρα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Εγώ χαίρομαι πολύ που αναβαθμιστήκαμε. Να θυμηθούμε όμως που ήμασταν το 2014 και που μετά από 3 χρόνια ξαναφτάνουμε ευτυχώς. Και ελπίζω να καλυτερεύσει η ζωή των Ελλήνων πολιτών. Εκτός ένα σχολιασμό επί αυτό. Δεύτερο, οφείλω ένα σχολιασμό σε σχέση με αυτό που είπατε για τις 10 κάλπες πριν, για να καταλάβουν λίγο τηλεθεατές. Δεν έχει ωστόσο μεγάλη σημασία
Αλλά οφείλουμε να αποκαταστήσουμε λίγο την αλήθεια σε πέντε πράγματα. Χθες δεν κάναμε μια συζήτηση περί συστάσεως εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική είναι μια άλλου είδους επιτροπή. Χθες είχαμε μια συζήτηση για τη σύσταση μιας προκαταρκτικής, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Προκαταρκτική. Επιτροπής. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί, σύμφωνα με τα 144 και 145 άρθρα του κώδικα, του κανονισμού της Βουλής, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να αποτυπωθούν συγκεκριμένες πράξεις και να αποδοθούν και να συνδεθούν με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Και όταν λέει ο κύριος Παυλίδης κατά λέξη υπήρχε εξατομίκευση της παραπομπής, είναι πλήρως εσφαλμένο αυτό. Αυτό λέμε κι εμείς. Δεν έγινε, δεν τόλμησαν, γιατί δεν υπήρχαν τα στοιχεία να κάνουν καμιά εξατομικευμένη παραπομπή όσο οφείλουμε τα συγκεκριμένα άρθρα. Επέλεξαν να δούνε μόνο το ζήτημα της αρμοδιότητας. Αυτό λοιπόν επέλεξαν να δούνε, αυτό που μπορούσε ούτως ή άλλως να το δει το Τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δικαστών. Προβλέπεται και το αναφέρουν και ήδη στην έκθεσή τους ότι είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επέλεξαν λοιπόν αυτή την τυπική διαδικασία με τις 10 κάλπες όμως για να μείνει η εικόνα αυτή στον κόσμο. Το κλείνω αυτό. Θεωρώ ένα πράγμα ενδιαφέρει, φαντάζομαι όλους, να χυθεί άπλετο φως στην ιστορία. Δεν μπορεί να χυθεί άπλετο φως αυτή την ιστορία χωρίς την εξέταση των τριών μαρτύρων. Το επαναλαμβάνω. Αυτό γιατί λοιπόν το τονίζετε τόσο πολύ. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι είναι δύσκολο να εμφανιστούν στην προκαταρτική επιτροπή εκεί πέρα στις Βουλής οι τρεις μάρτυρες? Διαδικαστικά και θεσμικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Πλέον οι φυσικοί εισαγγελές. Διακρίνεται δηλαδή, ας πούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουν να έρθουν οι μάρτυρες. Νομίζω ότι δεν θέλουν. Νομίζετε, δεν είναι. Όχι, μέχρι τώρα οι δηλώσεις τους επίσημες, ναι, και στο δημοσιολόγο τους και των εισηγητών μέσα στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα, κύριε Γαλάντα, ότι αυτό δεν θα γίνει. Ναι. Τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Ότι θα το κρίνει εξεταστική. Θα το κρίνει. Θα το κρίνει εσείς? Ωραία. Και θα το κρίνουν. Άρα θα το κρίνουν οι 10, οι 11 βουλευτές από τις 21 της πλειοψηφίας. Θα το δούμε σε λίγες μέρες. Όσοι είναι στην Επιτροπή είναι 10 του ΣΥΡΙΖΑ, 5 της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, οι 21, οι 11 λοιπόν της πλειοψηφίας. Θα ψηφίσουν αυτοί οι 21 και θα αποφασίσουν. Να το δούμε. Αν θέλουμε πραγματικά να διελευκανθεί η αλήθεια και να τη δει όλος ο κόσμος, ναι, θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι θετικά στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Είστε δικηγόρος έμπειρος. Εγώ σας ρωτήσω το εξής πολύ απλό και θέλω μια καθαρή απάντηση να την καταλάβουμε όλοι. Κατά τη γνώμη σας, η δικογραφία μετά το πέρας κάποιων εβδομάδων πρέπει να γυρίσει πίσω στους αρμόδιους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, τους δικαστές, και να ψάξουν να βρούνε, να διερευνήσουν όλα τα στοιχεία για τα δύο αδικήματα που είπαμε, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της δωροδοκίας, δωροληψίας, με στοιχεία από τα περιβάλλοντα των πολιτικών προσώπων που ενέχονται από συγγενείς τους ενδεχομένως ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως και ναι. Ακούστε όμως κάτι. Ωραία. Για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η τακτική δικαιοσύνη δεν χρειάζεται καμία άδεια από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή παραλλήλως διερευνεί αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή του παράνομου πλουτισμού. Το διερευνεί. Δεν χρειάζεται καμία άδεια. Το διερευνά και, το διερευνά. Και για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως. Ενδεχομένως συμμετοχή συγγενικών τους προσώπων. Για οποιονδήποτε το διερευνά. Δεν θέλει καμία άδεια από τη Βουλή. Συνεργατών τους κτλ. Βεβαίως δεν θέλει καμία άδεια από τη Βουλή για να το πράξει. Δεν θέλει άδεια από τη Βουλή. Δεν χρειάζεται καμία άδεια. Καλά, κάντε και μας το ξεκαθαρίζετε. Αλλά ακούστε λίγο να σας πω και κάτι. Ο νόμος 4022 του 2011, ακριβώς επί της διαδικασίας περί διαφοράς ενδεχόμενης πολιτικών προσώπων, θέτει συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε σύντομο χρόνο, με ενισχυμένο το ρόλο της εισαγγελέως διαφθοράς από όσους εισαγγελείς χρειάζονται για να επικουρήσουν το έργο της, αλλά αυτό πρέπει να γίνει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ακριβώς για να μην υπάρχουν σκιές στο πολιτικό προσωπικό και για να μην είναι όμοιρος μέρος του πολιτικού προσωπικού από άλλες σκοπιμότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι γρήγορα, μάλιστα, και με όλα τα μέσα που χρειάζεται η εισαγγελέας διαφθοράς πρέπει να προχωρήσει σε αυτόν τον έλεγχο, τον οποίο δεν τον αρνήθηκε κανείς. Να πω κάτι για το Σκοπιανό, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Κατάγομαι από τον Ομοκλικής, όπως ξέρετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη σχέση και γειτονία με τους Σκοπιανούς. Για εμένα, ο δρόμος ο οποίος έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση ήταν εσφαλμένος από την αρχή. Αλλά αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι το εξής. Τι συζητάμε και τι διαπραγματευόμαστε όταν ξεκάθαρα έχει πει ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, πρώτον ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα και δεύτερον ότι είναι αμετακίνητος από τη θέση του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πει όμως ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ακούστε με λίγο. Το έχει πει. Και είπε και γιατί. Εγώ δεν είδα να πει. Ο Ζάιντ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ελληνική πλευρά λέει τα δικά της. Ακούστε με λίγο. Πρώτον δεν μπορεί να υπάρξει πλειοψηφία. Άρα θα επιβεβαιωθεί ο κ. Τσογιάννης που είπε ότι δεν θα έχουμε λύση. Και εγώ πιστεύω θα υπάρχει λύση. Εάν στυλώσει τα πόδια ο Ζάιντ, καταρχάς δεν θα δει ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ΝΑΤΟ. Ωραία. Θα χαρώ, ακούστε με λίγο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέμε πάρα πολύ καιρό. Θα χαρώ η κυβέρνηση
να μείνει στη θέση της για την ανάγκη αλλαγής του συντάγματος, παρόλο που με ενοχλεί εμένα ότι έμειναν αναπάντητες οι θέσεις του ΖΑΕΦ περί ύπαρξης μακεδονικού έθνους, αλλά θα ελπίζω να μην δω καμιά σαλαμοποίηση του ζητήματος, έτσι ώστε να διευκολύνουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα των Σκοπίων, μη εμένοντας σε αυτό που είναι απόλυτο στη διαπραγματευτική μας θέση. Και θεωρώ ότι έπρεπε να το κάνουμε ξεκάθαρο και αν χρειάζεται να τελειώσει αυτή η ιστορία εδώ. Δεν έχει δρόμο αυτή η ιστορία. Καθαρή άποψή σας, κυρία Ελένη Παπαϊωάννου, θα το διαβάσω το mail και σας ευχαριστώ πολύ που το στείλατε. Αγαπητέ κύριε Λιάτσο, χειρίζομαι πολύ ακριβά φάρμακα της Νοβάρτης για πολλά χρόνια. Με σιγουριά σας λέω ότι αποκλείεται να έχει δωροδοκίσει γιατρούς ή πολιτικούς όπως θέλετε να το παρουσιάσετε. Είναι σαφώς μια σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νοβάρτης είναι χρυσός χορηγός και υποστηρίζει τα συνέδρια των ιατρών, βραβεύει εργασίες ιατρών, πληρώνει τα επιστημονικά περιοδικά τους και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Αλίμονο αν μια τόσο μεγάλη εταιρεία δεν υποστήριζε τον ιατρικό κόσμο. Σας βεβαιώνω ότι αποκλείεται η δωροδοκία, διότι η ποιότητα των φαρμάκων της δεν της επιτρέπει τη δωροδοκία. Μην αναφέρεστε στο FBI. Η έρευνα είναι για ανταγωνισμό που παρέκαψε την κρατική ενημέρωση και ζητάει από όλες τις χώρες ενημέρωση. Για παράδειγμα, η Philip Morris καταδικάστηκε σε 10,5 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο, διότι δεν έγραφε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει την υγεία. Σας έχω ξαναπεί, δεν μιλούν ειδικοί, αλλά ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Με σεβασμό, Ελένη Παπαϊωάννου. Γιατρός. Σας το διάβασα. Χειρίζεται, λέει, πολύ ακριβά φάρμακα. Έτσι λέει. Η κυρία Σοφία από την Πετρούπολη. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε στην συνεργάτη μου τη Σοφία στο 210-34-89-008. Σας ενοχλεί το πότε παρουσιάστηκε το σκάνδαλο ή το ότι έγινε σκάνδαλο σε βάρος μας. Ο κύριος Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Ο κύριος Λικουρέτζος ήταν φαναρτζής στην ΕΑΒ και τον έκαναν Υπουργό Υγείας. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου πλέον στα φάρμακα. Ψεύδεται, έχει γιατί είναι φίλος μου. Παρακαλώ. Τον κύριο Καλάκο, δείξτε. Είμαστε μαζί στη φοιτητική αιστεία του 1977. Οδοντίατρος ήταν, οδοντίατρος. Όχι. Ήταν στο μικρό πολυτεχνείο. ΤΕΗ, τότε που λέγανε τα μετέπειτα. Ναι. Και δεν ήταν φαναρτζής. Σας διαψεύει, κύριε Δημήτρη, δεν ήταν φαναρτζής. Σπούδασε στο μικρό πολυτεχνείο, λέει ο κύριος Καλάκος. Είναι γνωστό. Και λέει ότι η συμμετοχή του ασφαλισμένου πλέον στα φάρμακα έχει εκτοξευθεί στο 80%. Κύριος Μάνος από Νέο Κόσμο, το σκάνδαλο Νοβάρτης, τι είπατε? Δεν υπάρχει. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα από τη δεκαετία του 90 είναι 0, 10 και 25. Όλα αυτά που ακούτε τώρα είναι 25. Δεν Καραμαλή δεν είχαμε συμμετοχή. 25 και τώρα δεν είναι. Συμμετοχή. 25 δεν είναι τώρα. 0, ναι. 10, στον καρκίνο και σε ορισμένες ασθένειες, 10% σε ορισμένες ασθένειες. Μόνιμα είναι έτσι. Και 25. Είναι από το 2000 που είμαι στην κοινωνική ασφάλιση, μάλιστα, η συμμετοχή είναι ίδια. Δεν μα έχει αλλάξει. Πώς έπεσε τότε? Λένε ότι έπεσε η φαρμακευτική δαπάνη και την επομίστηκε ο ελληνικός λαός. Είναι αυτό. Άλλο. Αυτό λένε. Όχι. Η φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να έπεσε, αλλά δεν ήταν προς όφελος του ελληνικού λαού, γιατί οι τιμές των φαρμάκων και οι συμμετοχές έμειναν ίδιες. Μα οι τζίροι δεν έχουν μειωθεί, κύριε. Του δημοσίου ήταν το συμφέρον. Οι τζίροι δεν έχουν μειωθεί. Τη Νοβάρτη, οι τζίροι δεν έχουν μειωθεί. Το συμφέρον του δημοσίου. Με ακούτε τι λέω? Οι τζίροι τη Νοβάρτη δεν έχουν μειωθεί στην Ελλάδα. Οι τζίροι είναι ανάμεσα στα 160 και στα 180 εκατομμύρια ετησίως. Μπορεί να φέρει νέα φάρμακα, αλλά να μειώθηκε η τιμή των προηγουμένων. Σας λέω ότι η συμμετοχή του κόσμου. Ακούσαμε πολλά χτες. Ναι. Υπάρχουν 9.500 φάρμακα, 9.340 τόσα φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Κάποια μειώθηκαν. 300 λέει μειώθηκαν. Ωραία. Τι να μειώσω την ασπιρίνη ή να μειώσω ένα φάρμακο, ένα κολύριο και, που κάνει 5 ευρώ ναι, και να κάνει 3,70 ή 4,70. Ναι. Τι να, είναι το ίδιο με το να μειώσω ένα φάρμακο που κάνει 10.000, 11.000, 12.000 ευρώ. Αυτό όμως το φάρμακο δεν το πληρώνει ο καρκινοπαθής, το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Γιατί είναι μηδέν η συμμετοχή των καρκινοπαθών. Δεν μου λέτε κάτι, εγώ άκουσα τον κύριο Σούρλα σήμερα στο Real FM. Ξέρετε τι είπε? Επιμένει για ένα πανάκριβο φάρμακο το οποίο κάνει στη Γαλλία 600 ευρώ και εμείς το πληρώνουμε 3.000. Ναι. 3.000 ευρώ. Να πω εγώ, υπάρχουν δύο Έλληνες πολίτες. Μίλη, υπάρχουν δύο Έλληνες. Το ακριβότερο χιλιόμετρο οδοπία στον κόσμο. Α, γι' αυτό πάει. Όχι, μάλιστα. Εγώ να πω κάτι. Υπάρχουν δύο Έλληνες πολίτες. Γενικά εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι οι όμιλοι γενικώς, κατασκευαστές, οδικά, φάρμακα κτλ. Οπλικά. Εδώ πέρα είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά εδώ πέρα. Πώς θα γίνει? Μίλη, υπάρχουν δύο Έλληνες πολίτες. Κοστίζει, ο ένας είναι ασφαλισμένος. Κοστίζει μίζα εδώ πολύ. Άκουσε λίγο, Έμιλη. Στα 10 εκατομμύρια, στα 10 εκατομμύρια των ασφαλισμένων υπάρχουν δύο. Ο ένας είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, είναι αδέλφια. Και ο άλλος είναι ασφαλισμένος στο δικό μου ταμείο. Αυτά τα δύο παιδιά, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν μια πολύ σπάνια αρρώστια. 17.000 το μήνα δίνει για το ένα παιδί ο ΕΦΚΑ και 17.000 το δικό μου ταμείο. Έτσι, για να ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Έτσι, είναι από τα περίφημα ορφανά φάρμακα, τα ακριβά φάρμακα. Αν θελήσει είτε ο ΕΦΚΑ είτε ο ΕΔΟΕΑΠ
να πάρει αυτό το φάρμακο με κάποια έκπτωση και να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί να το κάνει. Άκουσα πολλές φορές ότι οι διοικητές των ταμείων δεν διαπραγματεύονταν τα φάρμακα. Μα δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τα ταμεία. Τι μου λέτε εσείς που το ξέρετε καλά, είναι κανονικό πράγμα τις τιμές του φαρμάκου να τις κανόνιζε τόσα χρόνια το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι το Υπουργείο Υγείας κτλ. Είναι κανονικό πράγμα να έχει πάει στο Ανάπτυξη η τιμή του φαρμάκου. Το Υπουργείο Εμπορίου και η Ανάπτυξη. Δεν είπε κανείς όμως ποιοι ήταν οι Υπουργοί Εμπορίου και Ανάπτυξης από το 2000 μέχρι το 2009. Σας ρωτάνε, είναι σωστό κατά τη γνώμη σας, είναι σωστό. Την εποχή εκείνη που γινόταν αυτό, όλη η κοινωνία και όλο το σύστημα και όλοι οι θεσμοί αντιμετώπιζαν το φάρμακο ως προϊόν, ως εμπόρευμα. Δηλαδή ξέρει αυτό που είναι στο Ανάπτυξης καλύτερα από αυτό που είναι στο Υγείας. Οι επιτροπές δηλαδή του Ανάπτυξης ξέρουν καλύτερα από τις επιτροπές που είναι στο Υγείας. Τι πράγματα, τι γελιότητες είναι αυτά που συμβαίναν τόσα χρόνια και καθόμαστε και τους ακούμε κιόλας μερικές φορές. Είναι σοβαρή κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων. Κύριε Πουλακίδα, διαβάζω μερικά μηνύματα και έρχομαι σε εσάς. Κύριος Μάνος από Νέο Κόσμο. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι εν μέρει πολιτικό και εν μέρει οικονομικό. Αναδεικνύεται όμως η ηθική διάσταση του σκανδάλου που είναι οι χρηματισμοί των γιατρών. Κύριος Στράτος από Ηλιούπολη. Όλοι οι πολιτικοί που κατηγορούνται για όλα αυτά αρχικά δεν πρέπει να παραιτηθούν ή να τους παραιτήσουν από τα αξιώματά τους. Κύριος Άκης από Θεσσαλονίκη. Μόλις μπουν οι πολιτικοί που κλέψανε στη φυλακή, θα τους ακολουθήσει. Θα τους ακολουθήσουν και πρόεδροι ομάδων. Κυρία Αθηνά, και γεννάτε το ερώτημα. Εάν αρρωστήσει κανείς, το φάρμακο που παίρνει τον θεραπεύει ή του το δίνει ο γιατρός γιατί δωροδοκήθηκε, κύριε Πουλακίδα? Υπάρχει θέμα. Ακούστε τώρα τι μήνυμα στέλνει η κυρία Αθηνά. Σας ευχαριστώ πολύ για το πολύ εύστοχο μήνυμα. Γεννάτε το ερώτημα. Εάν αρρωστήσει κανείς, το φάρμακο που παίρνει τον θεραπεύει ή του το δίνει ο γιατρός γιατί έχει δωροδοκηθεί από την όποια Νοβάρτη. Αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που συζητάμε. Τι κλονισμό εμπιστοσύνη έχουμε των ασθενών. Υπάρχει μια ιστορία με όνομα. Δηλαδή η κυρία που έχει δημοσιεύσει το όνομά της, την οποία περιγράφει αυτό που βίωσε με έναν φίλο της, ο οποίος είχε αυτό το πρόβλημα στο μάτι και έπρεπε να πάρει ένα συγκεκριμένο φάρμακο, το Λουσέντης. Ναι. Και οι γιατροί του γράφανε Λουσέντης, ενώ υπήρχε άλλο, το οποίο έκανε 700 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και το οποίο Νοβάρτισαν και το φάρμακο αυτό, και, το οποίο, και ενώ υπήρχε άλλο φάρμακο. Νομίζω το Λουσέντης ακούστηκε χθες στη Βουλή, στη συζήτηση. Ναι. Απλώς δεν θέλω τώρα να το μπλέξω αυτό. Λοιπόν, ενώ υπήρχε άλλο φάρμακο που είχε τα ίδια αποτελέσματα και το οποίο έκανε 35 ευρώ. Και συνέχισε να πληρώνει, να κάνει 1.500 ευρώ το μήνα. Να πρέπει να πληρώνει, νομίζω, ή 2.000 ευρώ το μήνα, να πρέπει να πληρώνει ο άνθρωπος και καταστράφηκε οικονομικά. 700 ευρώ το μήνα και 300. Μην ανεβάζουμε τα ποσά. 700 και 300. Πρέπει να κάνει 2. Δύο. Μάλιστα. Γι' αυτό το λέω. 2 ενέσεις το μήνα. Ακριβώς. Ναι. Αυτή ήταν η ιστορία έτσι όπως περιγράφεται. Είναι πραγματικά δραματική. Τι σχέση είχαν οι δύο εταιρείες? Οι δύο εταιρείες τι σχέση είχαν? Η Νοβάρτης και η Ρος. Η μία ήταν η Νοβάρτης. Είχε ποσοστό 30% στη Ρος. 30% της Ρος ανήκει στο Νοβάρτης. Γι' αυτό το λόγο η Ρος δεν διαμαρτυρόταν ότι είχε φάρμακο που έκανε την ίδια δουλειά, που είχε την ίδια αποτελεσματικότητα. Πείτε και το άλλο, ότι βγήκαν. Η εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια ήταν η Νοβάρτης, η οποία έπαιρνε. Και το φάρμακο, τα δύο φάρμακα βγήκαν από το ίδιο ερευνητικό εργαστήριο και είχαν μια διαφορά ενός μορίου, από ό,τι λένε οι ειδικοί, δηλαδή ασήμαντη. Ναι. Και είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία. Και η τιμή? Η τιμή τριπλάσια. Με τι περίοδο το ένα με το άλλο έχει σημασία το πότε βγήκε το ένα έκανε δηλαδή 90 ευρώ και το άλλο μπορεί να έκανε 7 ευρώ. Το ένα να έκανε 90 ευρώ. 35 ευρώ το ένα φάρμακο, 700 το άλλο φάρμακο. Και μετά. Συμπτώσεις είναι αυτές οι συμπτώσεις. Υπάρχει και ανάγκη που λέμε για την κυρία Πρωτόκολλα. Ακριβώς. Πρωτόκολλα στο φάρμακο. Ολοκληρώσατε την κυρία Πουλακίδα. Δεν, στις ασθένειες. Να πω απλώς τώρα. Το φάρμακο δεν παίρνει πρωτόκολλο. Η ασθένεια παίρνει. Μην μιλάτε, κύριε Σπανοπούλου, περνάει ο ήχος. Παρακαλώ. Εφόσον το πολιτικό σύστημα επιλέγει να επισπεύσει τις διαδικασίες, να μας απαντήσει κάποια στιγμή και το ερώτημα τις διαδικασίες μέσω της δικαιοσύνης, να μας απαντήσει το πολιτικό σύστημα εάν οι μηνύσεις στα στελέχη της δικαιοσύνης συνηγορούν, βοηθούν τη δικαιοσύνη για να κάνει και βέβαια τη δουλειά της ή αποτελούν χειρόφρενο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω για μένα το πρόβλημα. Άρα βρίσκεται εύστοχη την τοποθέτηση του κυρίου Κούλογλου, αυτό που είπα και στην αρχή. Καλά, είναι προφανές ότι. Κύριε Λιάτσο, εδώ είναι μάχη πολιτική. Είναι μάχη πολιτική. Και δεν είναι η καθαρή και τα κόμματα από πίσω, είναι συστήματα. Συστήματα τα οποία κερδοσκοπούσαν και συστήματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να θέλουν να κερδοσκοπήσουν αργότερα. Αλλά αυτή είναι η μάχη. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Ούτε καλή, ούτε κακή. Μου επιτρέπετε, κύριε Λιάτσο.
Αυτή είναι η μάχη η οποία δίνεται. Και αυτοί που έχουν ένα παρελθόν σε αυτή τη μάχη, που έχουν ένα παρελθόν σε αυτόν τον πολιτικό βίο, οφείλουν να βοηθούν τις έρευνες να προχωρούν. Εδώ δεν το κάνουν. Και αυτό είναι πρόβλημα. Εχθές ακούγαμε κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας να απειλούν με πυρηνική καταστροφή τη χώρα, εφόσον η δικαιοσύνη τους ελέγχει. Αυτό δεν είναι σωστό, κατά τη δική μου γνώμη. Επιμένω, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Γεννηματά, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ακόμα ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό σύστημα το οποίο να μην στηρίζεται, να μην συνοδεύεται, εν πάση περιπτώσει, από αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος. Θεωρώ όμως ότι εχθές, όχι για πρώτη φορά, αλλά και εχθές, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ναι, κύριε Γεωργαντά, για ένα λεπτό για να πάω στον κύριο Κρανιδιώτη. Και το πολιτικό πρόβλημα το οποίο είχε η Ελλάδα, το πρόβλημα του μεγέθους των πολιτικών ανθρώπων που έχουμε. Ο κύριος Κουλογλου είχε την άποψη, την οποία στερνίζεται από ό,τι βλέπω ο κύριος Κουλακίδας, ότι ήδη είναι δικαστικό πραξικόπημα το να επιδιώκει κάποιος πολίτης σε ένα κράτος δικαίου, ο οποίος θεωρεί ότι συκοφαντείται και ότι ψευδορκίες σε βάρος του τον έχουν οδηγήσει σε μια δυσμενή θέση και ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι άδικες, να προσφύγει στην ίδια τη δικαιοσύνη και να ζητήσει προστασία από αυτήν. Αυτά στις ευνοούμενες πολιτείες από τη δικαιοσύνη. Γιατί αν υπάρχει ένα ή δύο δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν εργαλειοποιηθεί για να εξυπηρετήσουν, κατά την άποψη του, για να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, προσφεύγει σε αυτήν για να προφυλάξει τον εαυτό του. Αυτά είναι, ακούστε με λίγο, αυτά είναι απολύτως αυτονόητα σε ένα κράτος δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου όμως δεν είναι αυτονόητο ότι ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί να κατηγορείται με έναν ανώνυμο μάρτυρα με μια αίωλη κατάσταση μαρτυρική. Δεν έχει δικαίωμα αυτός ο πολίτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το κατάλαβα. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη παρέμβασή σας λέγατε πόσο κρίσιμο είναι να πάει γρήγορα η υπόθεση στον εισαγγελέα διαφθοράς. Και εκείνη την ώρα μου γεννήθηκε το ερώτημα, δεν ήθελα να σας διακόψω, και να πω: όταν του κάνουμε μηνύσεις του εισαγγελέα διαφθοράς, προφανώς δεν του λέμε κάνει γρήγορα, μάλλον του λέμε κράτα του πίσω. Όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να το κρατήσει πίσω εισαγγελέα διαφθοράς. Θα κρυφθούν αυτά από τις εισαγγελικές αρχές. Αλλά πάρα πολύ. Κύριε Κρανιδιώτη, έρχομαι σε εσάς. Αφού προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο για να δίνουμε και πληροφορίες στην εκπομπή, φίλες και φίλοι, ότι στο Euro Working Group τη 1η Μαρτίου. Είναι πολύ σημαντική είδηση που θα σας πω. Η πρώτη επίσημη συζήτηση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Παρακαλώ. Κύριε Λιάξο, εγώ σας έχω πει και άλλη φορά ότι θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω μια μέρα εδώ για να πω ότι όλα πάνε τέλεια, ότι η κυβέρνηση φυσάει, πετάει και δεν έχουμε κανένα λόγο να ασχολούμαστε με την πολιτική. Έχουμε χόμπι, θα διαλύσουμε τη Νέα Δεξιά, θα πάμε στο σπίτι μας και θα πηγαίνουμε κάθε 4 χρόνια να ψηφίζουμε τα τσακάλια του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία κάνουν τη χώρα να πετάει. Ας έρθουμε στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα ποια είναι, γιατί είπε για την αναβάθμιση. Γιατί πετάει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε. Όχι, δεν πετάει καθόλου. Ποιος το είπε, κανείς τέτοιο πράγμα. Να σας πω, ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Άκουσα πριν για την αναβάθμιση. Μπράβο και χαίρομαι, διπλά και μακάρι να γίνει και η διευθέτηση του χρέους. Ποια είναι η άλλη εικόνα, η λεπτομέρεια η οποία έχει περάσει έτσι λίγο απαρατήρητη από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Έχει εξακοντιστεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, μιλάμε η εισαγωγή που φτάσει στο 18,6 δις, κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι πεθαίνει ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής παραγωγής. Δεν είχε γίνει καμία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που για μας, για την Νέα Δεξιά, είναι το πρώτο και βασικό για την ανάπτυξη μιας εθνικής οικονομίας, για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του ιστορικού που είναι η ανεργία. Κάντε λάθος, τα νούμερα είναι διαθωρετικά. Το έλλειμμα μειώθηκε το 2017. Αυξήθηκε το Δεκέμβριο. Αλλά ολόκληρο το χρόνο μειώθηκε. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Τα νούμερα, να λέμε. Να οικοδομούμε τους συλλογισμούς σε αληθινά νούμερα. Εσείς μπορεί να βλέπετε να ανοίγουν δουλειές και να ανοίγουν εργοστάσια και να ανοίγουν επενδύσεις. Μην πάτε αλλού. Λέτε για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Πώς, αγαπητέ μου, τότε. Αγαπητέ μου, σας διορθώνω για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Δεν είπα κάτι άλλο. Μην διαστρεβλώνετε αυτά. Δεν έχουμε μπορέσει να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση. Θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σας. Κανένας δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να κάνουν και οι τρόικες. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Εκεί θα σας είπα προηγουμένως την είδηση που δείχνει προς τα που κινείται η Ευρώπη και στα εργατικά. Έτσι, που σαφώς, για μας είναι σημαντικό ζήτημα αυτό για την προστασία των εγγύων, διότι όταν λέμε ότι βασικό πρόβλημα το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, σε συνδυασμό και με τον κίνδυνο από τον Ισλαμικό επικισμό, και ότι πρέπει να στηρίξουμε τις γεννήσεις, πώς θα μπορείς να έχεις μια τέτοια πολιτική όταν θα φτάσεις από την πίσω πόρτα να οδηγηθείς στις απολύσεις και των εγγύων γυναικών που
κάνουν αμά να βρουν δουλειά που δεν βρίσκουν κιόλας, ναι, ναι, να τη βρει τη δουλειά, αν τολμήσει να κάνει παιδί, να την απολύσει. Αυτό είναι για μας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και για να έρθω τέλος να μιλήσω, να κλείσω την τοποθέτησή μου για τα εθνικά ζητήματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά από σφαλιάρες, τις οποίες δεχόμαστε σε όλα τα μέτωπα των εθνικών συμφερόντων, όπου όλοι κάνουν την πάπια. Και το μόνο που ακούς, πας να πεις κάτι και ακούς για την Οβάρτης, ακούς ό,τι άλλο θέλεις. Και μάλιστα, όταν κάνεις και κριτική για τη στάση απέναντι στους τραμπουκισμούς της Τουρκίας στην Κύπρο και στο Αιγαίο, ή για τους τραμπουκισμούς του Ράμα ή για την αδιαλαξία των Σκοπιανών, αυτό το οποίο σου απαντάνε είναι σε φασίστας. Γιατί για την αριστερά, ξέρετε, αυτή την περίεργη, γιατί στην Ελλάδα έχουμε παράξενα είδη πολιτικά. Έχουμε κρατικοδίο τους τρεις γενιές νεοφιλελεύθερους. Και από την άλλη, έχουμε αριστερούς που ψηφίζουν τα μνημόνια 2-2 και κάνουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Τι λένε αυτοί λοιπόν, υπάρχει η αριστερά και οι φασίστες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άπαξ και διαφωνείς, είσαι ακροδεξιός, κακός. Και μάλιστα το παράδοξο είναι ότι αυτό το λένε όταν πάνε και αβαντάρουν τον σοβινισμό των Σκοπιανών, τον ισλαμοφασισμό του Ερντογάν, του μεγάλου δουλέμπορου που αυτή τη στιγμή σφάζει στο Αφρίν και δεν μιλάει κανένας. Καμία πρωτοβουλία. Η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν μιλάει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σκοτώνουν παιδιά, σκοτώνουν ανθρώπους που παλεύουν για την ελευθερία τους. Και εμείς δεν μιλάμε. Και υποχωρούμε απέναντι. Και να σου το πω πολύ απλά, το έγραψε πάρα πολύ ωραία ο Παναγιώτης Ολιάκος στη Δημοκρατία. Αυτή λέει, δεν μπορούν να νικήσουν τα Σκόπια. Δεν μπορούν να επιβάλλουν σε 2 εκατομμύρια τύπους οι οποίοι έχουν κάτι γκαζοντενεκέδες για τεθωρακισμένα και μια οικονομική ισχύ που είναι ούτε η μισή Θεσσαλονίκη και δεν μπορούν να επιβάλλουν πολιτικά, διπλωματικά το δίκαιο μας. Και τα συμφέροντά μας. Και πάμε και λέμε πράγματα τρελά. Ακούσα τώρα για γάμους. Λέω ότι είναι μια κυρία, λέει, που περιμένει να παντρευτεί η Μακεδονία. Εκπλήσωμαι, γιατί το θεωρούσα πολύ πιο σοβαρό τον Νίκο τον Κοτζιά για να λέει τέτοια πράγματα και να παίζει με τέτοια ζητήματα. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και θα μπορέσει να το σκεπάσει κανέναν ο Βάρτης, ό,τι άλλο και να γίνει, πραγματικό σκάνδαλο, φανταστικό σκάνδαλο, ό,τι άλλο και να πούνε, είτε ύβριστες κοφαντίες όπως κάνουν με τα συλλαλητήρια, εάν έρθει μια τέτοια ήττα. Είτε στο μέτωπο με την Τουρκία, είτε στο μέτωπο με τους Σκοπιανούς, δεν πρόκειται να τους γλιτώσει τίποτα. Ευχαριστώ. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και είναι και πολύ πιο ανεξάρτητος στη σκέψη του από ό,τι νομίζουμε. Γιατί ξέρετε, τελειώνω με αυτό, κύριε Κυριάτσο. Το κοινό που έχουν οι ολοκληρωτικοί της αριστεράς και της δεξιάς είναι ότι περιφρονούν το λαό. Ο Μουσολίνη έλεγε ότι ο λαός είναι μια κτηνώδη σπόρνη που συνδύει κάθε βρωμιά. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι ετερόκλητος όχλος. Οι ετερόκλητοι όχλοι αποτελούνται από ξεχωριστά πρόσωπα όπως επιβάλλει η δική μας η παράδοση της ιδιοπροσωπείας του Έλληνα. Και θα τιμωρήσουν. Κύριε Χαράλαμπε από Σάμο, μου λέτε αγαπητέ Εμίλη, με εκτίμηση το πρόσωπό σου, σε παρακαλώ να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Από το Μέγκα, βοήθησε το Μέγκα. Το διαβάζω το μήνυμα, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Mm. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για το Μέγκα που το έχω αγαπήσει και μεγάλωσα και τηλεοπτικά. Φυσικό είναι να το αγαπάω και να αγαπάω και όλους τους φίλους και συναδέλφους μου και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να λειτουργεί. Να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να μην υπάρχουν απολυμμένοι, να μην υπάρχει ο απόλυτος κίνδυνος να μην ξαναλειτουργήσει ποτέ και να μην εκπέμψει ποτέ και να μην ξαναβγούν δελτία και ενημερωτικές εκπομπές και ένα κανάλι που το έχετε αγαπήσει όλοι και το έχουμε αγαπήσει και ήταν το πρώτο μεγάλο κανάλι το οποίο έγραψε ιστορία στην ενημέρωση ανεξάρτητα αν στα χρόνια των μνημονίων, κατά τη γνώμη μου, γίνανε πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολλά λάθη. Και λοιπά και λοιπά. Τα γνωρίζετε καλύτερα εσείς από ότι εγώ, γιατί τα παρακολουθούσατε, οπότε η δικιά μου γνώμη δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Πάντως θα ήθελα, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε από Σάμο, πράγματι το Μέγκα αυτή τη στιγμή να εκπέμπει, να είναι δυνατό, εύρωστο οικονομικά και να έχει προοπτική για το αύριο. Κύριος Απόστολος από Παγκράτη, κανένας υπουργός υγείας και οι συνεργάτες τους όλα αυτά τα χρόνια δεν πήραν μυρουδιά, λέει, τίποτα για την Οβάρτης. Κανένας, λέει, δεν κατάλαβε τίποτα. Κανένας. Έπρεπε να έρθουν, λέει, τα στοιχεία απ' έξω για να ξεκινήσει η δικαστική έρευνα. Είναι ερωτήματα πολύ σοβαρά που θέτεται. Πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα και χρειαζόμαστε απαντήσεις σε αυτά, κύριε Αποστόλη, τα ερωτήματα που θέτουμε όλοι. Και η αντιπολίτευση ποτέ δεν τα στυλίτευσε αυτά διαχρονικά. Η κυρία Μέρη από Λουξεμβούργο. Το θέμα είναι πιο σοβαρό. Ο κυρία Μέρη έχουμε μισό λεπτάκι, ήταν παρόν και δεν κάναν τίποτα. Είναι πιο σοβαρό. Η κυρία Μέρη από το Λουξεμβούργο λέει έρχονται μηνύματα καταιγιστικά. Τι να σας πω, είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή τη συμμετοχή και οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες με αυτή την εκπομπή. Η κυρία Μέρη από το Λουξεμβούργο λέει ότι ο κύριος Καναδιώτης με ό,τι είπε προηγουμένως τα είπε όλα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τον Καναδά, ευχαριστούμε πολύ που τηλεφωνήσατε. Για να πάρουμε την Κύπρο, δυστυχώς πρέπει να κάνουμε πόλεμο, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Αγαπητέ κύριε Καλάκο, ναι. Εδώ υπάρχει μια έρευνα της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό της περιφέρειας Αττικής. Και μας λέει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά δεν μπορεί να πληρώσει ρεύμα
και ενίκιο. Τώρα λέμε τα μακροοικονομικά και τα λοιπά και τις οικονομικές αναλύσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή και πολύ αληθινή και χρειάζεται το πολιτικό σύστημα να βρίσκει λύσεις. Δηλαδή η πολιτική τι είναι? Να δίνει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Η τέχνη του εφικτού. Η τέχνη του εφικτού. Παρακαλώ, κύριε Καλαβό. Ναι, δεν ξέρω πράγματι αν η Moody's μας αναβάθμισε. Μας αναβάθμισε. Αν μειωθεί το χρέος, εκείνο όμως που θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, ότι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από 1η-1η του 19, τα 2.200.000, θα χάσουν μέρος στο συντάξεώς του. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι χείρες όλες, γιατί βρισκόμαστε σε επαναυπολογισμό των συντάξεων χειρίας, μετά τον επαναυπολογισμό και τον προσδιορισμό του νέου ποσοστού στο 50% από 70%, το 75% των συντάξεων χειρίας που έχουν υπολογιστεί αυτή τη στιγμή κυμαίνονται από 360 ευρώ μέχρι 500. Άρα από 1η-1η του 19, οι χείρες είναι αναγκασμένες να ζήσουν με ποσά των 360 ευρώ και των 500, δηλαδή συσίτιο εκκλησίας. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουν πάλι οι Έλληνες πολίτες, από 1η-1η 19 που παίρνουν ΕΚΑΣ, δεν θα υφίστανται το ΕΚΑΣ. Δεν λοιπόν, θα υφίστανται το ΕΚΑΣ, α? Ακριβώς. Και θα πρέπει πάλι να ξέρουν ότι από 1η-1η του 20 έρχεται και το αφορολόγητο, αν δεν έρθει νωρίτερα από τα δημοσιεύματα που ακούμε, που πάει στις 5.500 και θα υποστούν από 200 μέχρι 660 ευρώ περικοπή. Εγώ έχω πρόταση για λύση πάντως γι' αυτό. Με τα εφάπαξ τι γίνεται? Σας πω. Τα εφάπαξ... Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι για πολλού... Δείξτε τον κύριο Πουλακίδα στη θέση μου, με τον κύριο Καλάκο. Δεν υπάρχει. Για πολλά χρόνια δεν δίνανε εφάπαξ. Ναι, ο κλάδος πρόνοιας έχει 3.200.000 αποθεματικό αυτή τη στιγμή. Είχε χρήματα να πληρώσει, δεν είχαμε τρόπο υπολογισμού να πληρώσουμε. Και ήρθε το 43 ο νόμος του κ. Κατρούγκαλ που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού και ξεκινήσαμε και πληρώνουμε. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα εφάπαξ, υπάρχουν σε ορισμένους τομείς, ειδικά στους υπαλλήλους των ΠΟΕΟΤΑ, των Δήμων και Κοινοτήτων, πρώην κοινοτήτων, οι οποίοι καθυστερούν και 3 και 4 χρόνια, διότι άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού. Έχετε μια εκτίμηση πόσα εφάπαξ έχουν? Γύρω στις 45.000 είναι αυτή τη στιγμή. Γύρω στα 550 εκατομμύρια χρειάζεται να πληρωθούν όλα τα εφάπαξ. Υπάρχουν 3.200. Παρόλα αυτά, είμαστε σε πρόγραμμα ληξιπροθέσμων. Δηλαδή, δανειζόμαστε λεφτά, πληρώνουμε τα εφάπαξ και εμείς έχουμε 3.200. Δηλαδή, το παράλογο παραλογισμό. Υπόθηκαν 45.000 εφάπαξ. Πόσα εκκρεμούν, ας πούμε? 45 εκκρεμούν, είπα. Εκκρεμούν ακόμα. Και έχουν δοθεί πόσα? Έχουν δοθεί γύρω στις 20.000. Άρα συνολικά ήταν 65.000 εφάπαξ. Ναι, ναι, περίπου τόσο. Μάλιστα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνει πλέον αίτηση. Οι συντάξεις κυρίας που είπατε, είναι για χείρες που δουλεύουν. Είναι και για χείρες για που δουλεύουν. Για χείρες που είναι ήδη χείρες και επαναυπολογίζονται οι συντάξεις. Είτε εργάζονται είτε όχι. Ναι, όταν εργάζονται δεν παίρνουν αυτά τα ποσοστά. Έχουν άλλες. Είναι πιο χαμηλά. Για χείρες που παίρνουν τη σύνταξη. Και ζουν μόνο με τη σύνταξη. Και ζουν μόνο με τη σύνταξη. Άκου, Θανάση, τελειώσατε, κύριε Καλακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου, Θανάση, τι λέει ο κύριος Νικόλαος από Πλατεία Αμερικής. Εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Εγώ, λέει, απορώ που ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει εκπροσώπους, κύριε Λιάτσο. Είστε ο ίδιος, λέει η ΣΥΡΙΖΑ. Εάν βγάλετε τα γυαλιά που φοράτε, τα οποία είναι απολύτως φανατικά γυαλιά πολιτικά, τότε θα μπορούμε να συνηθούμε, αγαπητέ φίλε που παρακολουθείς και την εκπομπή, καλύτερα. Άνοιξε λίγο περισσότερο τους ορίζοντές σου και ο φανατισμός κάνει πολύ κακό. Αυτό το έχω καταλάβει τώρα που είμαι και παππούς. Έχω και εγγονάκι. Το έχω καταλάβει με τα χρόνια. Έχω φάγει εγώ τις φαλιάς μου και τις κλωτσιές μου σε όλη τη διαδρομή μου και κατάλαβα ότι ο φανατισμός δεν βγάζει πουθενά, αγαπητέ φίλε. Και οι ταμπέλες. Νικόλα, και οι ταμπέλες. Δεν πειράζει, κακή συνήθεια. Για μένα είναι τιμή που γράφει το μήνυμα αυτό και κάτι και παρακολουθεί την εκπομπή. Σύμφωνοι, αλλά είναι τιμή αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν, τι δεν να πρέπει πω να βάζουν ταμπέλες ακούγοντας μια φράση. Κύριος Κωνσταντίνος από Μεταμόρφωση. Από πού πήρε, λέει, το θράσος η Μέρκελ και ονόμασε το Σκοπιανό πρωθυπουργό Μακεδόνα? Έλατε. Κύριος Ηλίας, ακούω συνεχώς την έκφραση κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Αν ήταν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, η χώρα δεν θα είχε φτάσει εδώ και ούτε θα υπήρχαν σκάνδαλα. Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Κυρία Ελένη Απογκίζη, είμαι χείρα. Είμαι 2 χρόνια ανάπηρη και ακόμα δεν μου έχουν δώσει τη σύνταξη χειρίας. Τι θα γίνει? Ναι, είναι αυτό που είπα. Τώρα, αυτό που έλεγε πριν ο κύριος Καλάκος. Κύριος Δημήτρης από Παλαιό Φάληρο, τα κανάλια είναι λαϊκά δικαστήρια? Το Κόντρα πάντως δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Είναι ένα δημοκρατικό κανάλι. Είτε το συμπαθείτε, είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, όπου ακούγονται όλες οι απόψεις.
Και αυτό θέλει μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δυστυχώς υπάρχουν ορισμένοι, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία, που δεν τους αρέσει η δημοκρατία και ο δημοκρατικός διάλογος. Κακό του κεφαλιού τους. Παρακαλώ, κύριε Λιτσογιάννη. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα για αυτά που άκουσα. Κλείνει η εκπομπή, έχουμε τρία λεπτά. Θα ήθελα να πω για το πρωτοσέλιδο της Αυριανής. Το αυριανό. Της Αυριανής, συγγνώμη. Της Κόντρα Νιούς, το αυριανό. Και η Αυριανή είναι μια μεγάλη εφημερίδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Το αυριανό το έκανα της Αυριανής. Στον εκδοτικό χώρο, πολύ μεγάλη ιστορία η Αυριανή. Διάβασέ το εσύ να το διαβάζω εγώ. Διάβασέ το. Δεν είναι, θα ήθελα να πω. Γιατί δεν είναι θέμα ποιοι έφαγαν τα λεφτά, 420 εκατομμύρια. Εγώ λέω ότι είναι λάθος τίτλος. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Ποια κόμματα έφαγαν τα λεφτά του λαού, έπρεπε να είναι. Θέλω να πω, άκουσε με, Μίλια. Ότι τα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι γνωστό τέτοια. Μίλια. Τα δύο κόμματα χρωστούσαν 207 περίπου εκατομμύρια στην Αγροτική Τράπεζα. Η Αγροτική Τράπεζα. Νουδού Πασόκ. Ναι. Νουδού Πασόκ, ναι. Λοιπόν, η Αγροτική Τράπεζα μπήκε σε μια διαδικασία εξυγίανσης και είχε εξυγιανθεί. Λοιπόν, και ήταν έτοιμη και μάλιστα είχε πάρει και τις διαβεβαιώσεις να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πορεία. Ξαφνικά ο κύριος Βενιζέλος σε μια νύχτα αλλάζει απόφαση και η Αγροτική Τράπεζα χωρίζεται σε καλή και κακή. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό τώρα. Ενώ τα δάνεια των δύο κομμάτων θα έπρεπε να πάνε στην κακή τράπεζα γιατί δεν εξυπηρετούν το. Κύριος Βενιζέλος, είπατε. Κύριος Βενιζέλος, υπουργός οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος. Το έχω ιδιαίτερα αδυναμία. Ο κύριος Βενιζέλος, υπουργός οικονομικών, τότε. Γεια σα, Νέχιση Θανάση, γιατί έχουμε μάλιστα, ο τότε διοικητής είχε στραφεί και νομικά εναντίον της πολιτείας για αυτό που έγινε για την τράπεζα. Ναι. Και ήταν να γίνουν και δικαστήρια. Και γίνανε και πριν από δύο μήνες μετατέθηκε η δίκη, ας πούμε, αναβλήθηκε. Λοιπόν, και αντί τα δάνεια των δύο κομμάτων να πάνε στην κακή τράπεζα, επειδή δεν εξυπηρετούν το, ναι, πήγανε στην καλή τράπεζα για να κρυφτούν. Λάθος μεγάλο. Στην κακή γίνονται οι διαγραφές. Αν δεν πήγαινε στην κακή μεγάλο θα ήταν σκάνδαλο. Ακούστε εκεί. Στην κακή θα ήταν το σκάνδαλο. Είναι ενεργά τα δάνεια. Οφείλονται. Βεβαίως, σας δώσω, κύριε Σπανδρου. Η Πειραιώς έχει ασκήσει αγωγές και ζητάει τα λεφτά. Σας δώσω το λόγο. Θα δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Γιωργαντά, στην κακή θα υπήρχαν ζητήματα. Κύριε Γιωργαντά, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ καλά να σας πω ότι τα δάνεια όταν δεν εξυπηρετούνται και είναι κόκκινα πηγαίνουν στην κακή. Λοιπόν, δεν πηγαίνουν στην καλή. Και διαγράφονται όπως του ΣΥΡΙΖΑ με την Κουμουνδού. Δεν είπα, δεν διαγράφονται. Η κακή τράπεζα επιχειρεί να τα εισπράξει. Το καταστατικό τη Νέα απαγορεύει το δανεισμό και έτσι θα πρέπει να είναι σε όλα τα κόμματα. Είπατε, περιμένετε να σα δείξει η κάμερα. Το καταστατικό τη Νέα Δημοκρατία απαγορεύει το δανεισμό και έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Αν δεν του φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ναι, κύριε Καλακό. Πρέπει να βρει κανένα εικοσαριά βουλευτέ που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και κανένα εικοσαριά των ΑΝΕΛ τώρα να πληρώσει και αυτή τα δάνεια. Α, που έχουν πάει μεταγραφή. Πόσο δεν είναι βουλευτέ των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ. Να πληρώσουν και αυτή τα δάνεια. Οι μεταγραφέ μα είναι 40%, όταν οι δικέ σου είναι 15%. Για ακούστε ένα μήνυμα από την κυρία Λέκα από Αθήνα, mail. Παρακολουθώ την εκπομπή σου κάθε βράδυ και τα λοιπά. Είσαι όαση, λέει, δημοκρατικού λόγου, στην έρημο των ελληνικών ΜΜΕ. Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης, λέει η κυρία Λέκα. Όταν κάποιος είναι αθώος και κατηγορείται άδικα, δεν εκτοξεύει κατηγορίες σε εισαγγελείς και η κυβέρνηση. Λέει, είμαι αθώος, ψάξτε εμένα, την οικογένειά μου, το σπίτι μου κτλ. Επίσης, όλοι ήθελαν φως, αλλά δεν ψήφισαν ναι στην προανακριτική. Γελίο, λέει. Βάζει και θαυμαστικό. Εγώ περίμενα να πούν και οι 300 ότι αποποιούνται το συνταγματικό τους δικαίωμα να ελέγχει η Βουλή τους υπουργούς και να ασχοληθεί η δικαιοσύνη με το θέμα. Και έπρεπε να κάνουν την πρόταση τα κόμματα που κατηγορούνται οι υπουργοί τους. Αν θέλουν δικαιοσύνη. Αντίθετα, μιλούσαν για παραγραφές κτλ. Γι' αυτό ο κόσμος ρωτάει αν θα μπει κανείς φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφυρίζουν τα δις και να μην ξέρει κανείς τίποτα. Και σκέφτομαι και το εξής. Φανταστείτε να γίνει γνωστή ταυτότητα των μαρτύρων, να έχουν αποδείξεις για όσα είπανε, αν είναι αλήθεια όσα λέγονται για βίντεο κτλ. Τι μηνύσεις έχουν να φάνε όσοι τους λένε ψευδομάρτυρες. Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο, δύσκολη υπόθεση και δεν βγάζω συμπεράσματα από κορώνες. Και κάτι ακόμα. Πρώτα η χώρα και μετά το κόμμα. Καλό να στηρίζεις το κόμμα σου, αλλά όχι σε θέματα διαφθοράς. Σε όλα τα υπόλοιπα, ναι, όχι, ναι. Όχι όμως σε θέματα διαφθοράς. Ευχαριστώ, ιστερόγραφο. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Τους προλαβαίνω, λέει, χαχαχά. Είμαι όμως Ελληνίδα φορολογούμενη που τα λεφτά της έγιναν ταξιδάκια και μιζούλες αντί να γίνουν σχολεία και νοσοκομεία. Αλέκα από Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail, κυρία Σπαναπούλου. Πολύ, πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Κυρία Αλέκα, μπράβο σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ για την αναβάθμιση της οικονομίας από τη Moody's. Χαίρομαι που θα κλείσει η αξιολόγηση. Χαίρομαι που 1η Μαρτίου θα αρχίσει η συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Χαίρομαι που ίσως δοθεί τελικά μια λύση, εύχομαι επωφελής εθνικά, στο μακεδονικό. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν πάνε φυλακή όσοι αποδειχθεί με νόμιμες διαδικασίες. Δεν είναι σωστή η έκφραση αυτή. Ναι. Θα χαρείτε πολύ να υπάρξει άπλο το φως στην υπόθεση. Φτάνει με το φως. Φτάνει με το φως. Φτάνει. Γιατί αυτό ήταν μια φενάκι χτες που τη χρησιμοποίησαν όλοι. Όταν ξεκινάτε λέγοντας να μπουν φυλακοί, λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Να μπουν φυλακοί. Ναι. Κοιτάξτε, την έμεση δικαιούται να τη ζητάει μόνο ο ελληνικός λαός και να την απονέμει η δικαιοσύνη. Σας παρακαλώ. Δεν είναι θέμα των πολιτικών. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα να πολύ και μαζί με εμένα 10 εκατομμύρια Έλληνες και μαζί με εμένα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εκείνο που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας σε μια δύσκολη στιγμή και εθνικά και κοινωνικά και οικονομικά δεν συνιστά ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο. Όμως, αραγές εσωτερικό μέτωπο, είμαι βέβαιο ότι θα συστήσει ο ελληνικός λαός την δύσκολη ώρα που νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί με ομοψυχία από τον ίδιο το λαό. Ακόμα και αν διαφωνείται δηλαδή η πολιτική, ο ίδιος ο ελληνικός λαός στις δύσκολες ώρες εθνικά και κοινωνικά θα σταθεί ο ένας κοντά στον άλλον. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Να το όχλος. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σπανοπούλου, τον κύριο Παυλίδη, τον κύριο Γεροκαντά, τον κύριο Πουλακίδα, τον κύριο Κρανιδιώτη, τον κύριο Καλάκο και τον κύριο Λιτσογιάννη. Η Contra News έχει πρώτο θέμα για τα δάνεια των κομμάτων, ότι σύντομα θα έχουμε νέα προανακριτική επιτροπή. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά των κομμάτων. Πρωθυπουργοί, βουλευτές και τραπεζίτες θα βρεθούν πάλι κατηγορούμενοι. Φίλες και φίλοι, θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Παρασκευή ξημερώνει. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.